Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα κύριε Τρέγια. Καλησπέρα σας, Μισκέ Ντρούλινγκ. Πώς είμαστε? Τι να κάνω, ψάχνω. Τι ψάχνεις? Ψάχνω, ρε φίλε, συνέχεια. Κάνω ενέργειες. Ναι. Όσον αφορά? Όσον αφορά την αποκατάστασή σου, την οικογενειακή σου αποκατάσταση. Α, για μένα ψάχνεις. Είναι εννοείται. Αυτό... Εννοείται. Είναι αυτό που λέμε, κοιμάται και η τύχη του δουλεύει. Φίλε, εγώ δεσμεύτηκα προς την κυρία Βασιλική, ναι, τη μητέρα σου, ότι θα σε παντρέψω με στο 19. Να έχει τίποτα όμως, κανένα καλό Y9. Μα, γι' αυτό σου λέω ψάχνω. Α. Όχι μόνο να έχει εμφανισιακά. Καλά, μην τη θέλουμε. Να έχει ένα σπιτάκι να μην νοικιάζεις. Να έχει ένα εξωγικό το καλοκαιράκι να πάει να... Τουλάχιστον να παίρνει μια χαρά το καλοκαίρι. Γιατί οπαδικά δεν σε βλέπω να παίρνει χαρά. Πολύ... Σαν άνθρωπο να παίρνει μια χαρά το καλοκαίρι. Κάνει τα μπανάκια σου. Όμορφα, ωραία. Είσαι καλά, ρε Τρέγια που. Πολύ έμφυα όμως βλέπω να πληρώνουμε. Άμα είναι. Δεν θα πληρώνεις, εσύ στο όνομά της θα είναι. Μην αγχώρεσαι. Εγώ μόνο θα εισπράττω δηλαδή. Εσύ θα εισπράττεις και θα κοιτάξεις όταν με το καλό παντρευτείς. Ναι. Θα κοιτάξεις επειδή θα σε βρω και μαρουλάτη. Μαρουλάτη γκόμενα να ξέρεις. Θα κοιτάξεις να κάνετε αγορές ακινήτων. Ναι. Γιατί θέλοντας και εμείς, σε βάλει στο όνομά της μέσα, δηλαδή ναι, στο σπίτι, έχεις το 50%. Το 50% αφού σου παντρεύεσαι. Αλλά πριν του γάμου. Πριν το γάμο θα ξέρεις τι παίρνεις. Τις όλες μου από τα παπούτσια. Τι βλάξεις. Βλέπω και φάτος Τρέγια. Ωραία, Παρασκευή εντάξει. Έχουμε και... Η αλήθεια είναι αυτό το λέω, ξέρεις. Παρασκευή όταν πηγαίνω στη δουλειά στους γιατρούς, λέω, ναι, γιατί η δουλειά μου έχει να κάνει με γιατρούς, ναι, λέω και όλοι φυσικά συμφωνούν ότι Παρασκευή, ρε παιδί μου, έχεις άλλη διάθεση, έτσι ναι. Και στη δουλειά ακόμη, έτσι ναι. Αν το έχεις προσέξει και Δευτέρα καλά, είμαι κάπως έτσι. Δεν είναι μόνο η Παρασκευή. Αν είναι, δεν η ώρα, είναι η ώρα 10-12. Ναι. Εμένα μου κάθεται κάτι, ρε παιδί. Όχι, εμένα δεν μου κάθεται καλά. Θέλω να το πω. Εντάξει. Αυτό για σήμερα, okay, μόνο την Παρασκευή. Τη Δευτέρα okay, δεν με πειράζει. Οκ, okay, να χαρώ εγώ. Το σέβομαι. Αλλά 10-12 από το 2011 που ήρθα εδώ. Ναι, κάνεις 10-12. Ω συνήθως, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, πιστεύω ότι είναι πιο ραδιοφωνική ώρα. Επειδή γυρνάει ο κόσμος, κλείνει η αγορά, ωραία, πάει σπίτι, έχει κάνει ένα μπάνιο, έχει αράξει. Ωραία, και ο ραδιοφωνάκια. Θα συμφωνήσουμε τώρα. Θα κάτσε. Όχι, εγώ μόνο για την Παρασκευή το λέω. Πρόσεξε, θα συμφωνήσω αυτό, ναι, που είχες πει, γιατί θα τα λέμε. Δεν είναι κακό, ναι, να τα λέμε και στον κόσμο, δεν είναι. Ότι αυτή είναι ωραία ώρα για Κυριακή να κάναμε εκπομπή, ναι, μετά τα ματς. Είναι. Ε? Είναι όντως. Είναι όντως, ναι, αλλά αυτό δεν, συμφωνώ. Δεν γίνεται να κάνουμε. Όχι, όχι. 5 στα 5 κάνουμε. Όχι, όχι. Δεν είπα 5 στα 5 και αυτό έλειπε. Αυτό εγώ και οι 5 είναι πολλές να φτιάξω. Εξ αρχής για μένα αυτή, λέμε αυτή και η εκπομπή. Έτσι δεν πειράζει. Ναι. Το λέμε στον αέρα. Τι είναι, κρατικά μισθά. Εγώ έλεγα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Αυτές ήταν οι καλές μέρες για μένα. Δηλαδή 4 μέρες την εβδομάδα ράδιο Μαρμίτα. 8-10 Παρασκευή, Κυριακή. 8-10 να ήταν οι άλλες μέρες και 10-12 το Κυριακή. Ας ήταν. Συμφωνώ. Ας ήταν. Τη Δευτέρα ήταν 10-12. Δευτέρα, ουδέτερη μέρα είναι. Άντε, Δευτέρα και Κυριακή 10-12. 10-12 και τις άλλες 8-10. Συμφωνώ. Κοίτα να δεις που συμφωνώ. Εντάξει, εμέσως πριν σαφώς στέλνουμε ένα μήνυμα και στο Βαθύλακο. Όπου κατευθείαν το άλλοι δεν υπάρχουν, μόνο Βαθυλάκος υπάρχουν, άλλες δύο είναι. Άκουγα, εγώ ξέρω τι λέω. Τρεις δεν είναι εδώ οι επιτέλειες. Τέσσερις είναι οι ιδιοκτήτες του. Ναι, οι ιδιοκτήτες ξέρω ότι είναι τέσσερις. Αυτοί που επηρεάζουν τις καταστάσεις. Λέω ποιοι είναι εδώ οι προϊστάμενοι. Δύο-τρεις είναι σίγουρα που επηρεάζουν τις καταστάσεις. Τώρα ποιος επηρεάζει πιο πολύ. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι. Θα δούμε. Πώς λένε, σχέδια επιχάρτου για το μέλλον, αν υπάρχει και μέλλον κιόλας. Να το δεν αναλώσιμοι είμαστε, έτσι κι αλλιώς. Να δείξω λοιπόν καλό πρόσωπο, να δείξω καλό πρόσωπο. Αν είναι επιτυχημένη εκπομπή, ως τώρα. Καλά. Τα μηνύματα που μας στέλνουν είναι αρκετά αισιόδοξα. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Εμείς τα ξέρουν αυτοί. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε κοιτάμε τέτοια. Ξέρεις, μην το κάνουμε τώρα εδώ σαν τη Μενεγάκη που λέει: εγώ δεν κοιτάζω τα νούμερα. Που λέει, Ζάχο, μη συμφωνείς σε τίποτα. Μη συμφωνείς, αυτός δεν τα λέει καλά. Ζάχο, κάνε ρε εσύ το κινητό σου. Εντάξει, να παίξω. 8 ευρώ έχει το κινητό σου, εντάξει, είπαμε. Αλλά μην... Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτου. Ποιο έχει 8 ευρώ. Αυτό. Το έχεις δει ποιο είναι. Πιστεύω το είχε ο Κραν Χαμπέλ όταν ανακάλυψε το τηλέφωνο. Φιλαράκι, το Samsung. Το Samsung. Το 6. Το 6. Το Edsk. Ποιο? Edsk. Edsk. Πρώτη φορά το έχω αυτό το μοντέλο. Το κυλινδρικό. Αυτό είναι το κυλινδρικό. Ναι. Τι σημαίνει κυλινδρικό, δεν βλέπω. Το 6α είναι. 6α είναι. Αυτό είχε 700 ευρώ πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια που το πήρα. Τώρα έχει 7 ευρώ όμως. Τώρα. Τώρα να το πω να το δώσω στην κατάσταση που είναι ένα 200. Αυτό 200. Μην πας να το δώσεις. Μην κοιτάς το κάλυμα. Ναι, μην κοιτάω το κάλυμα. Ναι. Μην τρελαίνεσαι. Ναι. Τι είναι με πάνω το δώσω. 200 ευρώ να το δώσεις αυτό. Αυτό. Τώρα. 30 ευρώ να το πουλήσεις, εντάξει. Άμα είναι 4 χρονών. Ναι. Ωραία. Εντάξει, καλό κινητό είναι, βέβαια πολύ μικρό είναι.
Μικρό είναι. Μικρό είναι, φίλε, γιατί εσύ επειδή έχει γκαβομάρα, έχει πάρει να πούμε. Όχι, μια μικρή τηλεόραση 24 ετών. 6,9 ίντσες είναι το δικό. Ναι, ναι, παραλίγο τηλεόραση. Όχι, εντάξει. Τι όχι, χαρά, φίλε, αφού σακίδιο έχει την πλάτη για το κουβαλά. Σοβαρά. Το επόμενο είναι να πάρουμε μια πλάσμα τηλεόραση για τηλεόραση. Λοιπόν, πες τον κεντρικό υποστηριχτή εδώ και θα πω. Θα πω φυσικά τον κεντρικό υποστηριχτή τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που ακούνται στο Λίμπερο 107,4 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 έως 10 είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων και τηλέφωνο 2311-208-301. Το τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό, 2311-208-301 για τα ρεζερβές σας. Όποτε παίζει Άρης, ΠΑΟΚ, Champions Link, έχει Europa Link, νομίζω ένα τηλέφωνο πριν είναι σημαντικό να το κάνετε. Ανοιχτά είναι από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας στο Escobar μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης, ένα από τα ωραιότερα, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Κρύα πιάτα, καθαρά ποτά, όμορφο, τα πάντα, ωραίο όλα. Κόσμο το συζητάμε και προσωπικό. Τώρα είναι ευκαιρία γιατί αύριο 4 το απόγευμα είναι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Σωστά. Ματσάρα, σωστά. Ματσάρα, ντέρμπι πρωτοπόρων. Έτσι, Κυριακή. Είναι Άρης Ολυμπιακός, 7 ώρα εκεί θα γίνει το αδιαχώρητο, πιστεύω. Έτσι. Όπως και, και στο αυριανό μάτς. Και έχει και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τη Δευτέρα, έχει, ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα έχει και άλλο ματς πιο χαλαρά. Μετά τον ΠΑΟΚ, 4 είναι ο ΠΑΟΚ και 7 νομίζω είναι η ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Νομίζω. Οπότε Escobar, ναι, ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για τον ναι, αλλά πάρτε και από σήμερα τηλέφωνο, παιδιά. Τα ακούω να ξαναπώ το τηλέφωνο. 2311-208-301. Πολύ ωραία. Κοντά μας είναι άλλο ένα βράδυ και το Ψητοπολείο Πορκέτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις από ντόπια κρεατικά. Χειροποίητε νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πατσέτες, τζουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Τα βρίσκεται στην πρώην διοικητηρίου στο Ψητοπολείο Πορκίτο. Καραολί και Δημητρίου, σημερινή οδός 52. Καραολί και Δημητρίου, επαναλαμβάνω, 52. Και delivery, τηλεφωνήστε τώρα για τα special εδέσματα, ολόφρεσκα και σε χρόνο ρεκόρ στην πόρτα σας. 2310-520-555, επαναλαμβάνω, σημειώστε το, γράψτε στο κινητό. 2310-520-555, μας φέραν την πρώτη φορά που είπαμε τη διαφήμιση. Δοκιμάσαμε εμείς και δεν υπάρχει. Λιγοδημήσαμε, δεν θέλαμε, καλύτερο από σεξ. Καλύτερο από σεξ η γεύση από τον Πορκίτο. Και όλα αυτά που μας φέραν, έτσι. Τέλος, κατεβάστε την εφαρμογή για το Ψητοπολείο Πορκίτο από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% για κάθε παραγγελία σας. Από ποιο, αυτό. App Store. App Store. Σε παρακαλώ. Τα αγγλικά σου δηλαδή, πραγματικά. Φίλοι, που μια που εσύ έκανες ωραία επίδειξη αγγλικό, να σκάνω κι εγώ, γιατί η Skies Aviation Academy. Ξαπέσω. Skies Aviation Academy. Δηλαδή με εκπλήσεις θετικά και. Η προφορά μου λείπει. Ναι, όχι, η προφορά κάτι. Πας στο καλό. Πας Piccadilly Way. Λοιπόν, Piccadilly Way. Άντρε βλάχο καμπού, έμαθα. Άντρε βλάχο που έμαθε από το ασβεστοχώρι τώρα. Από τα βόλτα, Νεάπολη. Νεάπολη, σωστά. Βγαίνει μαθρέμα. Ασβεστοχώρι είναι πιο. Ασβεστοχώρι, εντάξει, παντρευτήκαμε. Πιο μαμά μπέικον. Μαμά μπέικον. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι για ένα ακόμη βράδυ είναι μαζί μας η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευση πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκοφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 9 20 21 100. Να ξαναπώ το τηλέφωνο 23 9 20 21 100. Εδώ, έτσι, πριν ξεκινήσουμε να στείλω. Έχεις και εσύ χαιρετίσματα από τον φίλο τον Αποστόλη, ο οποίος είναι ένα από τα αφεντικά του Κισμέτ. Το ξέρεις το Κισμέτ? Πώς το ξέρω, Στραδάδικα. Ναι, μου λέει φέρ' το Τρελιάτε. Έχω πάει, ρε. Το οποίο κλείνει την άλλη, το άλλο σάβο. Κλείνει πιο το κάτω από το κριτικό είναι. Σωστός, τα βλέπω ότι. Έχω πάει, σου λέω. Ναι, ναι, μου είπε ότι έχεις περάσει. Έχω καμιά διετία βέβαια να περάσω. Ναι, μου λέει πάρ' τον τέτοιο, γιατί το άλλο Σάββατο, το άλλο Σαββατοκύριακο είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο. Κλείνει το Κισμέτ και ετοιμάζουν μια έκπληξη όσον αφορά. Κλείνει σαν εκείνη την περιοχή. Θα τα ανακοινώσω ο ίδιος, δεν θέλω να το πω εγώ. Okay. Δεν πεθαίνει το Κισμέτ, πεθαίνει όσον αφορά εκείνο το. Ωραία. Λοιπόν, οπότε λέει πάρ' τον τρέκια και ελάτε. Θα δούμε και θα σε κάνουμε και χορηγό, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις. Σωστό, σωστό. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν.
Τι κύριε Τρέγια. Τι κύριε φίλε, έχουμε ατρόμητο ΠΑΟΚ, ντέρμπι κορυφής. Mm-hmm. Αύριο στις 4 θα σχολιάσουμε, θα πούμε αποστολή του ΠΑΟΚ, αποστολή του ατρόμητου. Θα κάνουμε ένα mini ρεπορτάζ γιατί εμείς δεν βγάζουμε ρεπόρτερ σε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε το Άρης Ολυμπιακός. Έτσι. Και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ματσάρα, ματσάρα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Θέλω να τα πάρουμε την αρχή. Έχουμε ανακοινώσεις. Πάρε πρώτα το δικό σου. Επίθεση έχουμε τη ΕΣΥΕΑ προς την ΠΑΟΚ για την επιστολή που έστειλε. Δεν έβγαλε ανακοίνωση να πούμε ΠΑΟΚ, αλλά ούτε αυτό φρόντισαν να μάθουν στην ΕΣΥΕΑ. Μιλάνε για ανακοίνωση ενώ ο ΠΑΟΚ έχει στείλει επιστολή. Έχουμε απάντηση του εκπροσώπου τύπου της ΠΑΟΚ του Κυριάκου Κυριάκου. Θα τα διαβάσουμε όλα αυτά. Θα σας πούμε ποια σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής έχει ο Άρης Θεσσαλονίκης. Εντελώς τυχαία θα πω εγώ. Εντελώς τυχαία. Από πού, ποια έχει. Ποιος. Ο Άρης. Ναι. Ποια έχει. Θα μάθεις κι εσύ. Εγώ μπήκα σε όλα τα site του Άρη, δεν λέει καμιά άλλη. Κάτι για σιώπη άκουσα. Όχι. Πού το λέει. Όχι, ρε. Όχι. Πού το άκουσες αυτό το. Κάτι κανένα. Άκουσα για σιώπη. Και γιατί δεν το λέει κανένα. Κάτι άκουσα ότι τραυματίστηκε ο σιώπης. Δεν νομίζω. Ναι, ναι. Εδώ είμαι στο All About Άρης, δεν βλέπω τίποτα. Άκουσα. Πού το άκουσα αυτό. Μήπως έγινε το πρωί. Το πρωί είναι 10 η ώρα και δεν το γράφει. Μήπως βγήκε το πρωί. Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες. Εγώ επειδή με πληροφόρησε κι άλλος πριν από σένα και σκάσαμε στο γέλιο, δεν υπάρχει σε κανένα site που ασχολείται. Δηλαδή θα παίξει ο σιώπης την Κυριακή. Κανονικότατα θα παίξει. Κανονικότατα. Τι ώρα είναι. Δηλαδή ένα λεπτό. Τραυματίσει ο σιώπης και δεν το λέει πουθενά, δηλαδή. Δεν ξέρω, φίλε, έτσι άκουσα εγώ. Πού το άκουσα. Δεν το ψάξα. Θα δούμε. Εγώ το ψάξα όμως και δεν υπάρχει. Πού να σα δω, All About Άρης. Δεν το λέει το All About Άρης. Σε όλα σου λέω, και στα τρία. Καλά, μην πες και ορκό ότι θα το λέει. Καλά, τραυματίστηκε και δεν θα το λέει και ξαφνικά μπορεί θα το δούμε. Λέει αύριο. Θα μπορεί δούμε, να... θα το δούμε. Μπορεί να κάνει. Όχι, και ποιο το ανακάλυψε αυτό. Μπορεί και, να... δηλαδή, μπορεί να είναι αμφίβολος, παιδί μου. Θα έλεγε αμφίβολος ο σιώπης ναι, για τον τέτοιο. Ναι, για το... Βέβαια, πιστεύω να μην ήσαν και αυτό του που ήταν εκτός αποστολής ο Πέλκας και ξαφνικά τον είδαμε ανάστα ο κύριος και έτρεχε πιο γρήγορα και αυτό. Άμα είναι ο άνθρωπος καλά, γιατί να παίξει. Και αυτό, άμα είναι άσχημα, γιατί να παίξει. Αυτό που λες εσύ. Σιώπης. Ναι. Άμα είναι άσχημα να μην παίξουν. Άρα... Αλλά πώς έτυχε να είναι άσχημα. Ξέρω εγώ, λέω. Πουθενά δεν προκύπτει αυτό που λες, αλλά το έβγαλε κάποιος ράδιο Αρβίλα. Τώρα θα το δείξω εγώ. Τραυματίας ο Σιώπης. Δύσκολα θα αγωνιστεί κόντρα στον ΠΑΟΚ. Α, πάλι το πώς Βόρεια. Πώς αγωνίστηκε. Πάλι το Βόρεια. Πώς αγωνίστηκε, γιατί λες για τον Μπέλκαση. Ναι. Ο Σιώπης είναι τραυματίας. Ο Σιώπης είναι τραυματίας. Έτσι έλεγε. Με τον ΠΑΟΚ, εδώ, να το. Ναι, αυτό το Βόρεια και άλλη μια φορά σου το είπα. Άλλη μια φορά σου το είπα ότι είναι. Άλλη μια φορά σου το είπα, δεν θυμάμαι, κάτι διάβασα από το Βόρειο και σου λέω είναι ένα site το οποίο είναι πιο πολύ σαν τρολιά το βλέπω εγώ αυτό το site, τρόλο site. Εσύ εξακολουθείς να κάνεις, καλά κάνεις, εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά πουθενά δεν προκύψε κανένα από τα site που ασχολούνται με τον Άρη ότι έχει τραυματιστεί ο Σιώπης. Ακόμη και αμφίβολος να τον όπως λες θα έλεγε, αμφίβολος ίσα ίσα. Για να το έχουν και δίπορτο, άμα ήταν αμφίβολος. Θα το δω την Κυριακή. Ωραία, θα το δεις την Κυριακή. Αν είναι, είναι καλά ή όχι. Έχεις αποστολή, Άρη. Ή δεν βγήκε ακόμα. Δεν βγήκε ακόμα, Παρασκευή βράδυ. Δεν νομίζω. Ακόμα. Αύριο θα βγει λογικά η αποστολή. Ακόμα. Εντάξει. Ωραία. Από πού θα ξεκινήσουμε. Από τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουμε. Πάμε γιατί λίγο, αύριο είναι ο ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πες αυτό που διάβασες. Την επίθεση της ΕΣΥΕΑ στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Πριν από λίγο, η ΕΣΥΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί την ΠΑΕΠΑΟΚ για στοχοποίηση αθλητικών συντακτών. Αλλά το περίεργο είναι πως στην επιστολή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δεν αναφέρει ονόματα δημοσιογράφων κάνοντας γνωστές μόνο τις απορίες για την εντόπιση που λαμβάνει. Η ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ, τα διοικητικά συμβούλια της ΕΣΥΕΑ και του ΨΑΤ αποδοκιμάζουν την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟ. Καταρχήν δεν ήταν ανακοίνωση, κύριε, της ΕΣΥΕΑ και του ΨΑΤ. Να φροντίζετε, μιας και είστε στον χώρο της δημοσιογραφίας, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε οπαδοί ραδιοφωνική παραγωγή. Να φροντίζετε να μαθαίνετε και να γράφετε σωστά. Δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση του ΠΑΕΠΑΟΚ. Είναι επιστολή προς κάποιους κυρίους, προς τους υπευθύνους και τα αρμόδια όργανα. Με την οποία στοχοποιούνται οι συνάδελφοι Γιάννης Σαντοριναίος και Άρης Γάτας. Ο οποίος Σαντοριναίος μιλούσε για φωτοβολίδες ευθείας βολής για εύνοια του ΠΑΟΚ και ο Άρης Γάτας μιλούσε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και να το πάρει με όποιο τρόπο και αν τύχει. Έτσι, τα διαβάσαμε τις ανακοινώσεις αυτών των κυρίων. Ο οποίος Άρης Γάτας και Γιάννης Σαντοριναίος επανειλημμένα το έχουν ξανακάνει. Ιδίως ο πρώτος. Είναι πραγματικά ανεξήγητο το πώς μεταφράζονται ως υποτιμητική κριτική προς την ΠΑΕΠΑΟΚ προσωπικές απόψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα. Προσωπικές απόψεις από υπαλλήλους του κράτους. Έτσι, κρατικοί υπάλληλοι νομίζω και ο κύριος Άρης Γάτας και ο κύριος Γιάννης Σαντοριναίος. Οι οποίοι δουλεύουν στην ΕΡΤ και τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και αν μη τι άλλο, μία αντικειμενικότητα πρέπει να υπάρχει. Και μία ισονομία έναντι προς όλες τις ομάδες. Αφού είναι
κρατικοί υπάλληλοι. Και εσείς έπρεπε να τους συνετίσετε από το συμβούλιο της ΕΣΥΕ και του ΨΑΤ. Όχι να τους υποστηρίξετε. Αλλά μάλλον οι εντολές είναι άνωθεν. Λοιπόν, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις που δέχονται οι συναδέρφοι μας. Επιθέσεις. Ποιος δέχτηκε επίθεση? Δέχτηκε κανένας επίθεση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Από αυτούς τους δύο, από τον κύριο Σαντορινέο και από τον κύριο Γάτα. Και ιδιαίτερα οι αθλητικοί συντάκτες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Επιθέσεις που αρχίζουν με ανακοινώσεις και συνεχίζονται πολλές φορές με απειλές, εξυβρίσεις, χειροδικίες και σοβαρούς τραυματισμούς. Τι είναι αυτά που λένε? Καλά, είναι αστεία αυτά που λέτε τώρα. Είναι αστεία εντελώς αυτά που λέτε εκεί στην ΕΣΥΑ και στο ΨΑΤ. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για άλλη μία φορά για την απόπειρα στοχοποίηση δημοσιογράφων. Πρέπει να γίνει κατανοητό επιτέλους ότι εκτός από το σχολιασμό στα ΜΜΕ, οι δημοσιογράφοι έχουν και δικαίωμα σε προσωπικές απόψεις που πρέπει να γίνονται σεβαστές. Τι λέτε, ρε? Εδώ υπάρχουν κατηγορίες από αυτούς τους δημοσιογράφους. Τι είναι, αθλητικοί δικαστές είναι? Και λένε ο ΠΑΟΚ πρέπει και θα του δώσω το πρωτάθλημα. Ο άλλος ονομάζει και φωτογραφίζει πρόσωπα και καταστάσεις και δεν του συνετίζεται. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εδώ μιλάτε εσείς για εξυβρίσεις, χειροδικίες, σοβαρούς τραυματισμούς. Από ποιους? Ποιοι έχουν εξυβρίσει, έχουν χειροδικήσει και έχουν τραυματίσει σοβαρά δημοσιογράφους της ΕΣΥΑ και του ΨΑΤ? Γιατί δεν ονομάζετε? Γιατί δεν βγάζετε ονόματα και γεγονότα? Βγάλετε τα, για. Τελειώνοντας, λέει η ανακοίνωση, η ΕΣΥΑ και ο ΨΑΤ αρνούνται κατηγορηματικά τη μετατροπή των συναδέλφων σε αποδιοπομπαίους τράγους και τη στοχοποίησή τους ότι δίθεν φταίνε για ό,τι συμβαίνει. Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς του επαγγελματικού αθλητισμού να σταματήσει αμέσως κάθε απόπειρα στοχοποίησης και να προστατεύεται η πρόσβαση, η εργασία και η φυσική παρουσία δημοσιογράφων στα γήπεδα της χώρας. Ήδη χθες τα ΔΣ της ΕΣΥΑ και του ΨΑΤ συναντήθηκαν με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βασιλιάδη, καθώς και με τον πρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ, Αθανάσιο Κουτρουμάνο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που είχαν αποφασίσει σε κοινή σύσκεψη για αυτό το σκοπό. Αυτή ήταν η ανακοίνωση από την ΕΣΥΑ και τον ΨΑΤ. Έχουμε τώρα την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από τον κύριο Κυριάκο Κυριάκου. Κυριάκος, ναι. Στο τετράγωνο που λέμε. Ναι, το λες και αυτό. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε θέση για την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ΕΣΥΑ και ΨΑΤ, μέσω της οποίας κατηγορείται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για απόπειρα στοχοποίηση δημοσιογράφων και μετατροπή των συναδέρφων σε αποδιοπομπαίους τράγους. Πήρε θέση ο Κυριάκος Κυριάκος. Λοιπόν, τονίζοντας και λέγοντας, η ΕΣΥΑ και ο ΨΑΤ καλό θα είναι να ενημερωθούν πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση, αυτό που είπα, παρά έστειλε κλειστή επιστολή στα αρμόδια όργανα. Δηλαδή, ούτε αυτό φρόντισαν να μάθουν στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΣΥΑ και ο ΨΑΤ. Λοιπόν, δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση, παρέστηκε κλειστή επιστολή στα αρμόδια όργανα, διαμαρτυρόμενη για συμπεριφορές τελεχών. Ακριβώς για να μην στοχοποιήσει ή ιεροποιήσει ανθρώπους με τους οποίους ουδεμία σχέση θέλει να έχει πέρα από την προβλεπόμενη. Η ΕΣΥΑ και ο ΨΑΤ θα ήταν καλό να διερευνήσουν τα καταγγελόμενα ακριβώς όπως καταγγέλλονται και όχι όπως βολεύει στα αντανακλαστικά συνδικαλιστική, στην αντανακλαστικά συνδικαλιστική απάντησή τους. Η ΕΣΥΑ και ο ΨΑΤ καλό θα είναι να ενημερωθούν πώς δουλεύουν τα μέλη τους στην Τούμπα και ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει το γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για ακόμα καλύτερες και ασφαλέτερες συνθήκες πριν υπενιχθούν ότι συμβάλλουμε στο αντίθετο. Τέλος, η ΕΣΥΑ και ο ΨΑΤ πρέπει να καταλάβουν πως η έλλειψη ελέγχου στο αν τηρείται η ιδεοντολογία από κάποια μέλη τους είναι ένας βασικός λόγος που στοχοποιούνται από τους φιλάδους και πραγματικά καλοί συνάδελφοι και όχι τα παράπονα της κάθε ΠΑΕ, ειδικά με τη διατύπωση που εγώ χρησιμοποίησα στην επιστολή και όχι ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση, αν έστω και μετά την εντελώς άστοχη ανακοίνωσή τους, χρειάζονται διευκρινήσεις για το τι καταγγείλαμε, μπορούν να με βρουν στο ίδιο τηλέφωνο στο οποίο κατά καιρούς με ψάχνουν για εξυπηρετήσεις. Εντός εισαγωγικών. Αυτή είναι η απάντηση της, του εκπροσώπου τύπου Κυριάκου Κυριάκου. Λοιπόν, εδώ έχω μπροστά μου πάνω σε αυτό που είπες, γιατί έψαξα. Ναι, ναι. 15 και 49 είναι. Δηλαδή 4 παρά 10. Παρά 11 για την ακριβή, να είμαι ακριβής. Ναι, ναι. Ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης. Μάλιστα. Λέει, αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ. Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο το πρωί στις εγκαταστάσεις του Δασιγένειου Αθλητικού Κέντρου, ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Κλάδες Βικελίδης.
σε 7 η ώρα στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κτλ. Μετά την ολοκλήρωση προπόνησης, η τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοινώσει την αποστολή. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη περιλάμβανε πρωινή προπόνηση σε εγκαταστάσεις του Δασιγένιου με τον Μπάμπη Παυλίδη να συμμετέχει στο πρόγραμμα κανονικά. Δεν υπάρχει ούτε Σιώπης, ούτε Μιώπης, ούτε Βόρεια. Εγώ ξαναρωτάω. Ούτε... Θα παίξει ο Σιώπης την Κυριακή. Ρε φίλε, έχει πρόβλημα. Okay. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εσύ λες θα παίξει. Okay. Δεν έχει πρόβλημα. Άλλο θα παίξει, δεν παίξει. Δεν είναι τραυματίας. Καλά, μα δεν είναι τραυματίας, γιατί δεν παίξει. Θα παίξει, φυσικά θα παίξει. Άλλο είναι τραυματίας. Ο Μπάσα θα παίξει, θα το βάλει αμυντικό. Δεν ξέρω τι θα τον κάνει. Το Μπάσα. Θα κάνει κανένα πείραμα. Θέλω να δω και τον Ατρόμητο πώς θα παίξει. Πιστεύω θα τα δώσει όλα όπως θα δώσει. Ο Διαμαντόπουλος που έβαλε 2 γκολ θα παίξει ή θα παίξει κανένα άλλο. Ο Διαμαντόπουλος δεν μπορεί να παίξει. Θα παίξει ο βασικός. Θα παίξει και θα είναι ένα πληρωματικό, πιστεύω, ο Διαμαντόπουλος. Φίλε, μπήκε ο άνθρωπο σε ένα ημίχρονο. Και εσύ με αυτή τη λογική έχει τον Κουλούρη σε ροντέκι που είναι πρώτο σκόρ. Τι λογική είναι αυτή δηλαδή. Ο Κουλούρης παίζει. Ο Κουλούρης είναι πρώτος. Πάρ τον πίσω το Δεκέμβριο είναι καλύτερος ο Κουλούρης με αυτή τη λογική. Όχι, δεν είναι αυτή. Λογική είναι αυτή. Έβαλε 2 γκολ με τα άσπρα χρώματα. Το βάλουμε εντεκάδα. Όχι, είδες που είσαι παράλογος. Εγώ δεν μπορώ να τον πάρω τώρα πίσω. Θα τον πάρω στο Δεκέμβριο. Εσύ όμως μπορεί να τον βάλει εντεκάδα το Διαμαντόπουλο. Έβαλε 2 γκολ με τον Αίτη των Σπάτων και θα παίξει εντεκάδα. Θα σε κράξει τώρα ο φίλος. Ποιο θα με κράξει. Ο οποίο πανηγύρισε για το 2-1 που κέρδισε τον Αίτη των Σπάτων. Άλλο έγραφε. Άλλο έγραφε. Τι άλλο έγραφε. Άλλο έγραφε για τον. Έγραφε για του ποδοσφαιριστέ. Για τον Ερέρα, για τα λάθη του Ερέρα έλεγε. Ναι, ρε φίλε, που του είχε το υλικό. Με αυτό το παραδέχτηκε και ο ίδιο. Ναι. Ότι αυτού, επειδή μου θεωρώ, έτσι ήταν η δηλώση του μετά το μάτσο, ότι αυτού δεν του είχα σχεδόν καθόλου στα υπόψη και μου απέδειξαν ότι αξίζουν ευκαιρία. Αυτό είπε και ο ίδιο. Ότι έκανα λάθο. Βέβαια τα λάθη, καλό είναι εφόσον τα καταλαβαίνουμε, κύριε Ερέρα. Να βλέπουμε και τις διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι μόνο τα παραδεχόμαστε. Φυσικά θα κάνεις λάθη, όλοι κάνουν λάθη. Μόνο οι πεθαμένοι δεν κάνουν λάθη. Λοιπόν, θα βλέπουμε τις σωστές κινήσεις. Τις διορθωτικές κινήσεις. Άμα έκανες λάθος όπως ο ίδιος λες. Να μην ξαναδούμε όπως λέει αυτός δίπλα μου που έχει δίκιο σε αυτό το θέμα. Μην ξαναδούμε τον Μπάσα, παραδείγματος χάρη, center back. Να μην ξαναδούμε τον Κουέστα, ξέρω εγώ, center four. Έχουν κάποιες θέσεις που παίζουν οι παίκτες. Συγκεκριμένες. Τώρα, αν μπορεί κάποιος παίκτης να κάνει και παραπάνω δουλειά από αυτή που του αρμόζει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αν μπορεί το αμυντικό χαφ να πατάει και περιοχή, είναι θεμητό, είναι καλό. Αλλά πρώτα είναι αμυντικό χαφ. Πώς θα το κάνουμε τώρα, μου έβαλε στον Μπάσα τώρα center back και δεν παίζει ο Μαρτίνες τώρα σε αυτόν τον Άρη. Για να δούμε. Α, δούμε αύριο. Όχι αύριο, όχι μεθαύριο, συγγνώμη. Μεθαύριο. Λοιπόν. Ποιος είναι ο κύριος. Ποιος είναι. Σοκράτης Δημητριάδης, δημοτικός σύμβουλος. Δεν ξέρω, εσύ τη Τούμπα θα τα ξέρεις εγώ. Πού να τα ξέρω αυτά. Ποιος δήμος είναι εκεί. Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ναι. Συγγνώμη, σε αυτό έχει άδικο τώρα δηλαδή. Θα γίνει πόλεμος λέει. Χαρακτηρίζει το δίθεν Αριανό το Γιάννη Μπουτάρη, ζητώντας παράλληλα την αφύπνιση της κυτρινόμαυρης οικογένειας. Α, εγώ νόμιζα είναι τη Τούμπα αυτό. Αλλά η Τούμπα είναι Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι λέω, ρε. Εδώ λέει προειδοποίηση ότι θα γίνει πόλεμος. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Να ακούσει λίγο κόσμο. Ναι. Θα γίνει πόλεμος, λέει ο κύριος Σοκράτης Δημητριάδης, ο οποίος δηλώνει Αριανός, νομίζω, έτσι. Για δεν το μιλά... ξέρω, πραγματικά δεν για να μιλάει σε αυτό το ράδιο που ήσουν. Προειδοποίηση θα γίνει πόλεμος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που τεθεί θέμα να γκρεμιστεί το σχολείο στην περιοχή της Τούμπας για να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, απίθυνη μιλώντας. Στο Γέλο λέει ο Σοκράτης Δημητριάδης. Επιπλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο παδός του Άρη στρέφεται κατά του Γιάννη Μπουτάρη, τον οποίο χαρακτηρίζει δήθεν Αριανό. Καλά, δεν είναι και Αριανός ο Μπουτάρης, εντάξει. Αριανός ήταν παλαιόθεν. Στην εκδήλωση δεν ήρθε στο παρέτης πρώτα και τον κράξα, τον πετάξατε. Καλά το κάνανε. Τι κράξιμο ήθελε και καλά το πήγε. Δεν το κάνανε τον άνθρωπο. Καλά. Δεν είπα βιοπραγιά, κράξιμο ήθελε. Ζητώντας παράλληλα την αφύπνιση της κυτρινόμαυρης οικογένειας. Γιατί ρε φίλε, επειδή φροντίζει να γίνει. Όχι τότε, πριν πόσα χρόνια. Πρόβλημα, πριν τρία χρόνια. Ναι, του κυρίου Δημητριάδη, ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι από ό,τι δεν το διάβασε όλο, ότι πάει να γκρεμιστεί ένα σχολείο. Ναι, το σχολείο που θα γκρεμιστεί δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα μείνουν άστεγα. Θα φροντίσει ο Δήμος. Θα φροντίσει ο Δήμος να πάνε στο ανάλογο σχολείο. Όχι, άλλο σχολείο πρέπει να γίνει. Άλλο σχολείο θα γίνει. Άλλο σχολείο κάπου εκεί δίπλα. Δεν το κτίσει το Δήμος. Ο Δήμος δεν το κτίσει. Εσύ χτίζεις γήπεδο, εσύ δεν το κτίσει το γήπεδο. Φίλε. Το σχολείο. Ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει. Ένα λεπτό, να είμαστε λογικοί, Τάσο. Ναι. Εγώ που σου λέω, καλώς. Αφού θα χαλάσει το σχολείο για να γίνει το γήπεδο, δεν το πλήρωσε ο Δήμος, δεν το πλήρωσε εγώ. Εννοείται. Εσύ δεν το πλήρωσε. Εννοείται, ρε φίλε. Α, μπράβο. Εννοείται αυτό. Πες τον τότε να βγει, πάει πάω να πει: θα κάνω άλλο γήπεδο 100 μέτρα πιο κάτω. Για να μην είμαστε παράλογοι. Φυσικά και προτεραιότητα έχουν οι μαθητές. Φυσικά και προτεραιότητα έχει το να διδάσκουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, τα παιδιά και να τα μορφώνουν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο
ναι, να γκρεμιστεί το σχολείο και να μην υπάρχει η ανάλογη μέρημνα για το πού θα στεγαστούν οι μαθητές. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Να κάνει ένα καινούριο σχολιάκι πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Να κάνει και δύο και τρία σχολιάκια. Εφόσον υπάρχει το μαρούλι από τον κύριο Βασαβίδη και είπε ότι αναλαμβάνει τα έξοδα του γηπέδου, να κάνει και ένα και εκκλησίες και ό,τι κουστάει. Όχι, εκκλησίες στο χέρι. Και νομίζω ότι μέσα στα 29 στρέμματα τα οποία θα αξιοποιηθούν. Περιλαμβάνει και αυτό. Είναι και αυτό. Όπως εμένα δεν με πέφτει λόγος, το σχολείο είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει, είναι, εσύ έχεις και παιδιά, εγώ δεν έχω παιδιά, εσύ έχεις παιδιά και πρέπει να είσαι πιο ευαίσθητος και ίσον, το είπες. Μα τι είπα, προτεραιότητα. Ακριβώς, προτεραιότητα. Δεν ξέρω, νομίζω και ότι τα κολυμπητήριο και αυτά θα φύγουν όλα από εκεί. Όλα θα φύγουν. Το κολυμπητήριο άστο, αλλά το σχολείο, όντως. Τον κάνα μια ερώτηση στον κύριο Δημητριάδη για το αν τον θίγει προσωπικά η κατάσταση αυτή που προκύπτει με τον ΠΑΟΚ και τον γήπεδο. Και είπε, εγώ με τον φίλο μου τον Νίκο Ζεϊμπέκη, μέσα στο συμβόλαιο είμαστε η φωνή που δεν ακούγεται ποτέ. Ναι. Σιγά ρε, τι είναι αυτό. Τι κουνούπι ήταν αυτό, σαν ελικόπτερο ήταν. Το είδα. Προσπαθούμε να ακουστούμε και να διεκδικήσουμε. Τις προάλλες προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα για τη μαχία του Άρη και να κινηθεί γρήγορα ο Δήμος προκειμένου να πάρει μια άδεια. Βλέπω όμως ένα δήμαρχο ο οποίος υποτίθεται ότι είναι αριανός και όμως είναι πρώτος συναντήσεις ο οποίος οργανώνει επιχειρηματίας του ΠΑΟΚ. Η πολιτική είναι για να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες και όχι μόνο ένα μέρος των πολιτών. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά κύριε, πώς σας λένε, Δημητριάδη, Σοκράτη, είναι κακό να γίνει ένα κόσμημα στην πόλη, να αξιοποιηθεί η περιοχή, να γίνει ένα διαμάντι στην περιοχή. Εφόσον το πλέον χωρίς, πάμε να γίνει. Χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση που πολύ σωστά σε αυτό λέτε. Ότι πρέπει να υπάρχει η μέρημνα, η ανάλογη για να εξασφαλιστεί η μάθηση και η γνώση των παιδιών. Τώρα και μετά να γίνουν τα πάντα. Εφόσον είναι στα 29 στρέμματα το σχολείο μέσα και θα το πάρει, ας πούμε, η μπουλντόζα, να κτιστεί σε κάποιο πιο πάνω, πιο κάτω ένα άλλο σχολείο και να, φυσικά με χρήματα της ΠΑΕΠΑΟ, όπως θα κτιστεί το γήπεδο, εφόσον θα καταστραφεί για να κτιστεί το γήπεδο και φυσικά όλα ωραία και καλά. Σε αυτό δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Εδώ τον πείραξε τώρα ότι για το τι έγινε, λέει. Και η συνάντηση στο Μακεδονία Πάλας. Ναι, αυτό και εγώ το αυτό είπα. Είναι λαϊκισμός. Όχι, δεν καθόλου λαϊκισμός. Γιατί δεν είναι λαϊκισμός. Σου είπα και χθες αυτό. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός. Όχι, φίλε. Αυτό ο ΠΑΟΚ θέλει. Ο ΠΑΟΚ θέλει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει να ζητάει. Ο ΠΑΟΚ θα χτυπήσει την πόρτα του περιφερειάρχη και του δήμαρχου. Δεν θα πάει ο δήμαρχος στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στον δήμαρχο. Αυτό είναι σωστό. Μην λέμε ταυτονόητα. Ο ΠΑΟΚ είναι ο βασικός χρηματοδότης για την ανάπλαση της περιοχής για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Ναι, ζητάει χώρο όμως, ρε φίλε. Είναι κακό να πάνε οι φορείς στη σημαία της Θεσσαλονίκης. Ρε εσύ, ζητάει ο ΠΑΟΚ, ζητάει ο ΠΑΟΚ κάποιες διευκολύνσεις. Και έκλεισαν ένα ραντεβού σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Εγώ θέλω, παραδείγματος χάρη, σε εισαγωγικά Ρουσφέτη και θα πάει ο βουλευτής στο Ρουσφέτη. Ποιο είναι? Θέλω τις διαδικασίες πιο γρήγορα, ρε φίλε, να γίνουν. Ναι, γιατί κακό είναι αυτό. Δεν είπα ότι είναι κακό, αλλά ζητάω. Εγώ ζητάω. Ναι, ωραία. Δεν ζητάει ο Δήμος από τον ΠΑΟΚ. Και ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή, το δικό σου και του κυρίου αυτού. Δεν ζητάει ο Δήμος από τον ΠΑΟΚ. Ότι έγινε συνάντηση στο Μακεδονία Παλάς. Φυσικά. Τι λέτε, ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Δημαρχία. Τι λέτε, ρε. Καλά, ρε φίλε, τώρα σοβαρά μιλάς. Είστε καλά. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Δημαρχία. Δεν πάει η Δημαρχία στον ΠΑΟΚ. Δεν πάμε καθόλου. Δεν πάμε καλά. Το χθεσινό μου το σχόλιο δεν το άκουσες. Τώρα το άκουσες. Το άκουσα, ρε φίλε, το χθεσινό στο σχόλιο. Αλλά είναι λαϊκισμός καθαρός. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι κομπλεξισμός στο πόδι. Ναι, αυτό είναι κόμπλεξ. Δεν είναι κόμπλεξ. Είναι κόμπλεξ κατωτερότητος. Είναι κόμπλεξ κατωτερότητος. Γίνεται μία συνάντηση φορέων της Δημοτικής Αρχής, έτσι, του Δημάρχου του κυρίου Μπουτάρη, του Περιφερειάρχη του κυρίου Τζικώστα, της κυρίας Πατουλίδου, και γίνεται το ραντεβού στο πιο πολυτελέστατο ξενοδοχείο, ένα από τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία και σημαίες της πόλης. Στο Μακεδονία Παλάς. Και γιατί βγαίνει αυτό το κόμπλεξ? Δεν το κατάλαβα. 67, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν. Σημειώθηκε τίποτα ο Δήμος? Δεν είπα ότι σημειώθηκε. Πλήρωσε τίποτα ο Δήμος, κύριε Δημητριάδη, και σας πείραξε? Δεν είπα ότι σημειώθηκε. Αλλά σου είπα, ζητάς κάτι, εσύ θα πας. Δεν θα πάει αυτός που ζητάει, πάει. Δεν πάει αυτός που θα κάνει τη χάρη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Έτυχε το Μακεδονία Παλάς να είναι ιδιοκτησία του κύριου Ιβάν Σαβίδη. Ποιο είναι το κακό? Δεν είπαμε το Μακεδονία Παλάς. Το επιλύσιμο ποιο είναι? Δεν είπαμε το Μακεδονία Παλάς. Έπρεπε να πάνε οι φορείς του ΠΑΟΚ στη Δημαρχία. Γιατί? Και στην Ομαρχία. Γιατί? Γιατί αυτοί ζητάνε. Θα πεις εσύ και ο ένας και ο άλλος πού θα γίνει η συνάντηση. Μα αυτοί ζητάνε. Και δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Αυτό δείχνει από την άλλη δουλειά. Δηλαδή συνένεσε ο Δήμαρχος, συνένεσε ο Περιφερειάρχης, συνένεσε η κυρία Πατουλίδου. Πειράζει εσάς, δεν πείραξε αυτούς. Δείχνει δουλικότητα αυτόν. Όχι, δεν δείχνει δουλικότητα. Πώς δεν δείχνει, ρε φίλε? Δεν δείχνει δουλικότητα. Δείχνει αναγνώριση και σεβασμό.
στην επένδυση που κάνει ένας άνθρωπος. Άμα πήγαινα στο Μαρινάκι, θα έλεγε αυτά που έλεγα. Να σου πω κάτι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και τι να κάνουμε τώρα, επειδή δίνει χιλιάδες, πρέπει να πηγαίνουμε. Όχι, να τον το φυλάμε για το χέρι. Όχι, λάθος κάνει. Τι να το κάνουμε τώρα. Ανάλογη κίνηση θα έκανε αν ήταν στον Άρη αυτός ο άνθρωπος. Όχι, ρε φίλε, και στον Άρη το ίδιο θα σου πει. Δηλαδή, αν ήταν το Μακεδονία Παλάς, ας πούμε, το Καρυπίδι, θα με πείραζε εμένα. Αν πήγαινε ο Καλαφάτης. Ρε, δεν με πειράζει το. Και χθες το είπα. Δεν με πειράζει το. Πήγα στο Μακεδονία Παλάς. Να μην τρελαθούμε. Ούτε στο σπίτι του δεν έπρεπε. Έπρεπε οι φορείς του ΠΑΟ το που κινούν τα νήματα για την κατασκευή του γηπέδου και θέλουν κάποιες υποθέσεις να τρέξουν πιο γρήγορα. Εφόσον ζητάμε, πρέπει να πάνε αυτοί στο γραφείο. Ε. Σωστά, το ξεχάσαμε το διάστημα. Δεν πειράζει. Κάνουμε μετά. Κάνουμε και μετά. Βγάλ το φίλο. Δεν πειράζει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα κύριε Τάσο Τρέγια. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Ένα λεπτάκι λίγο. Το όνομά σου αθέλης είναι προαιρετικό. Για το μου τον. Το όνομά σου αθέλης είναι προαιρετικό, φίλε. Ναι, Νικόλας. Γεια σου, Νικόλας. Αποβέρεια. Ποιο όνομα είπες, θέλεις? Θέλω να εκφέρω λίγο τη γνώμη μου. Ναι, παρακαλώ. Γιατί γίνεται τώρα να τις λες εκεί πέρα για το σχολείο που είναι χτισμένο. Ναι. Το λοιπόν, μέσα στα 30 στρέμματα ιδιοκτησία του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ είναι χτισμένο ένα σχολείο. Μάλιστα. Καλά μέχρι εδώ. Ναι. Συμφωνείτε? Παρακάτω. Παρακάτω. Το λοιπόν, το σχολείο μέσα είναι σε μια ιδιοκτησία της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Το λοιπόν, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πάρει το σχολείο από εκεί πέρα και να το πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, εγώ άμα έρθω μέσα στο δικό σας το οικόπεδο, στη δικιά σας ιδιοκτησία, και χτίσω ένα περιστερόνα. Και εσείς μετά θέλετε να χτίσετε κάτι για τα παιδιά σας. Τώρα δόθηκε. Τι πρέπει εγώ ιδιοκτήτης να με ρυμνήσω για τον περιστερόνα σας. Πρόσεξε λίγο. Επειδή είναι λίγο λεπτό ζήτημα. Όχι, δεν είναι καθόλου. Άκουσε, είναι καταπατημένο από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Άκου λίγο, φίλε, σε άκουσα με προσοχή. Θες την απάντησή μου? Ναι, να ακούσω. Δεν είναι καθόλου καταπατημένο από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Αυτά τα 29 στρέμματα στην ουσία χαρίστηκαν από το κράτος και παραχωρήθηκαν για να αξιοποιηθούν από την ΠΑΕ. Δεν χαριστήκανε, κάτι λάθος. Εσύ κάνεις λάθος, φίλε. Δεν κάνω λάθος. Παραχωρήσαμε κάτι. Να σου πω κάτι. Αν δεν είχε ψηφιστεί η τροπολογία αυτή για να παραχωρηθούν τα 29 στρέμματα από το Ταμείο του Στρατού, πώς το λένε, προς τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει γήπεδο. Με τι αντίτιμο τα πήραμε? Σε ρωτάω κάτι, δεν με απαντάς. Ορίστε. Με τι αντίτιμο δεν παραχωρήσαμε? Αντίτιμο δεν υπάρχει. Αντίτιμο είναι, φίλε, ότι θα εκμεταλλευτείς το χώρο και θα μπορείς να κάνεις εμπορικά κέντρα, μπορείς να αξιοποιήσεις το γήπεδο για 100 χρόνια. Αυτό είναι το αντίτιμο. Πάλι από την αρχή. Εμένα παραχώρησα αυτό... εγώ η ιδιοκτησία δικιά μου το συνδεδεμένο. Ποια δικιά σου? Δεν ήταν δικιά σου ιδιοκτησία, ρε φίλε. Μα τι λέτε, κύριε? Αυτά τα 29 στρέμματα. Ανταλλάξιμα είναι αυτά. Αυτά είναι ανταλλάξιμα. Παραχώρησα εγώ στο Οθωμανικό κράτος στην Τουρκία κάτι και πήρα κάτι. Κάνετε λάθος, κύριε Τρέγια. Μάλιστα. Έγινε. Παραχώρησα, κάνω λάθος εγώ. Και πήρα κάτι. Εγώ σε ρωτάω κάτι. Κράτος. Αφού ήταν δικά σου, γιατί έπρεπε να ψηφιστεί τροπολογία για να στα παραχωρήσουν? Μα τι λέτε, μου τα καταπάτησε? Εγώ τι λέω, εσείς τι λέτε? Ποιος τα καταπάτησε? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τι λες, δε φίλε? Μα τι λέτε? Δηλαδή, εσύ τι λες, ότι αυτή η έκταση άνοιξε στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Μα τι λέτε? Εσείς αυτά τι λέτε? Εμένα που είναι ιδιοκτησία. Δεν τα ξέρετε καλά, κύριε. Νομίζω δεν τα ξέρετε καλά. Είστε λίγο συγχυσμένος, μπερδεμένος, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είμαι μπερδεμένος, κάνετε κάποιο λάθος. Είναι καταπατημένα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Καταπατημένα το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Βέβαια. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Δεν νομίζω. Αφού ήταν του Δήμου, γιατί δεν τα αξιοποιήσε ο Δήμος? Μέχρι σε σχολείο εκεί μέσα. Στη δικιά μου ιδιοκτησία. Έχτισε ένα σχολείο. Και πώς το έχτισε, ρε φίλε, άμα ήταν δικό του? Είναι καταπατημένα, κύριε Τρέγε. Για ψάχνει το λίγο να δείτε. Εγώ λέω ότι κάνεις χοντρό λάθος, όχι απλό λάθος. Διαφωνώ εγώ. Διαφωνείς. Διαφωνώ απόλυτα. Αυτά ανήκανε στο ταμείο του στρατού, φίλε, τα στρέμματα. Δεν ανήκανε σε κανένα Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα παραχώρησε σε μένα. Κατάλαβες. Τα παραχώρησε τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Με τροπολογία που ψηφίστηκε. Παραχώρησε τα ΣΥΝ 29. Αυτό λέμε, ρε φίλε, τα ΣΥΝ 29. Αυτά που παραχώρησε δεν είναι χτισμένο τίποτα εκεί μέσα. Αυτά που παραχώρησε, κύριε Τρέγια. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα εκεί μέσα χτισμένο. Για ψάξτε το λίγο. Εγώ να το ψάξω? Εγώ δεν το ψάχνω, φίλε. Ψάξτε το σύλλογο καλύτερα.
Αλλά εμένα, για να έρθουμε λίγο στην ουσία της κουβέντας. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Να έρθουμε λίγο στην ουσία της κουβέντας. Η ουσία ποια είναι? Υπάρχει ένα σχολείο που έχει μέσα 100, 200, 500 παιδάκια, δεν ξέρω. Για μένα προσωπικά, να ολοκληρώσω, για μένα προσωπικά το κύριο μέλημά μου είναι παράλληλα με τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ και τον περιβάλλοντα χώρου, να υπάρξει πρώτα απ' όλα μέρημνα για αυτά τα παιδιά, για το πού θα στεγαστούν, για το πού θα στεγαστούν, για το πού θα διδάσκουν οι δάσκαλοι. Σχολείο, κύριε, γιατί είναι, για είναι κλεισμένο. Είναι δεν ξέρω για ποιο λέει. Είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα τα παιδιά και μετά όλα τα άλλα. Δεν νομίζω ότι, και από τις δύο πλευρές. Ναι, δεν μπορώ να κατανοήσω ότι και από τις δύο πλευρές δεν θα υπάρχει ανάλογη ημέρημνα για το πού θα στεγαστούν τα παιδιά. Οπότε το θεωρώ άσκοπο αυτό που γίνεται. Μαζί σου είμαι εγώ. Το σχολείο δεν είναι κτισμένο στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι στο χώρο που ανήκει ιδιοκτησιακά στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Αυτό ψάξτε να δείτε. Το σχολείο δεν είναι στον περιβάλλοντα χώρο. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ όμως αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι τα στρέμματα που δόθηκαν άνοικαν στο ταμείο του στρατού. Αυτό είχαν πει. 29 στρέμματα. Αλλά το κύριο μέλημά μας είναι αυτό. Έτσι. Δηλαδή το σωστό είναι αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα. Και δεν νομίζω να υπάρχει. Δεν νομίζω κάποιος, ούτε ένας να υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχει ούτε ένας που να μην εντάξει, το έχει σκεφτεί αυτό. Έτσι. Εντάξει. Απλά εγώ τώρα πώς το βλέπω. Το βλέπω ότι και επειδή έχονται και εκλογές, πρέπει να ακούγονται και κάποιοι. Ο συγκεκριμένος κύριος έκανε αυτές τις δηλώσεις για να μπορέσει να κερδίσει και κάποια πράγματα και η ομάδα που υποστηρίζει. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι. Και όλες οι ομάδες της πόλης να στηρίζονται. Φυσικά. Αλλά να υπάρχουν και τα εχέγγυα. Λέω εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Σωκράτη Δημητριάδη. Αν παραχωρηθούν μερικά στρέμματα στο Ρήσιο, πού είναι ο Άρης? Το προπονητικό κέντρο είναι στο Ρήσιο. Πού έχει στρέμματα ο Άρης? Πού έχει δικά του, ρε παιδί μου? Πού μπορεί να πάει? Να χτίσει ένα γήπεδο μπάσκετ, ναι, ο Άρης. Ναι. Σας παραχωρούνται και εσάς 15 στρέμματα. Πρέπει. Κάτι σώπωσο να γίνει και για Άρη και για ναι, Ερακλή. Ρωτάω τον κύριο Δημητριάδη. Μα αυτό λέει. Το δημοτικό αυτός. Σύμβουλο. Αυτό λέει και αυτός. Του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ποιος θα το χτίσει? Σας παραχωρεί, παραχωρεί το κράτος ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. 15 στρέμματα, κύριε Δημητριάδη. Πού τα θέλετε? Τα παίρνετε. Ποιος θα το χτίσει? Μετά είναι. Σε μένα λες, σε αυτό να ρωτάς. Ναι, ρωτάω. Αν μας ακούει, ας βγει κιόλας στην εκπομπή. Δεν μπορεί να βγει να απαντήσει. Δεν ξέρω αν ακούει, αν δεν ακούει, αν το μεταφέρει κάποιος. Ρωτάω και σένα. Ωραία. Αυτό μετά είναι δικαιοδοσία του εκάστοτε πρόεδρου ή του Άρη ή του Ηρακλή να ψάξει να βρει χρηματοδότη οποιαδήποτε εταιρεία να βρει. Μετά μπορείς να πεις. Αλλά εφόσον γίνεται για τον. Εγώ δεν το έθεσα σε αυτή. Την άποψή μου την είπα όταν έσκασε το θέμα, αν θυμάσαι. Είπα, εφόσον το χρηματοδοτεί ο ΠΑΟΚ 100%, μαγιά του και γούστο του καπέλο. Ανάλογο... Αλλά θα γίνουν ανάλογα. Το ανάλογο, λέω... Το ανάλογο λέω και για εσάς. Ναι. Και για τον Ηρακλή. Αλλά δεν γίνεται. Για τον Ηρακλή θα πει ο κύριος Ματζιούκης. Ας βρει ο Άρης και ο Ηρακλής χρηματοδότες και να κάνουν όσα γήπεδα θέλουν. Ναι. Είναι κακό αυτό? Όχι βέβαια. Δεν είναι, όχι, δεν είναι ισόνομο προς όλους. Ναι. Όπως έγινε για τον ΠΑΟΚ, κάτι ανάλογο να γίνει και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Αυτό νομίζω κανένας δεν διαφωνεί. Δεν κακό. Ούτε για τα, νομίζω αυτό για το σχολείο διαφωνεί κανένας. Όσο και φανατικοί να είμαστε, όσο και τέτοιοι. Καλά, πλάκα κάνουμε. Δεν τώρα. Μπορώ να καταλάβω. Δεν θα γίνουν παράλογοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για τις ομάδες δεν θα γίνουν παράλογοι. Μην τρελαθούμε. Ορίστε, ο Ηρακλής δεν έχει δικό του γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Ναι, ο Άρης δεν έχει δικό του γήπεδο στο μπάσκετ. Να παραχωρηθούν λοιπόν τα ανάλογα στρέμματα, οι ανάλογες εκτάσεις στον Ηρακλή και στον Άρη και να βρεθεί χρηματοδότης όπως η ΠΑΕΠΑΟΚ. Και να κάνουν γήπεδα και οι άνθρωποι. Σωστός είσαι. Τώρα είσαι σωστός. Κανένα πρόβλημα. Σωστότατος. Κανένα πρόβλημα, κύριε Σωκράτη Δημητριάδη. Λοιπόν, πάμε μαζί σας. Στο φίλο, γιατί θα κάνουμε διπλό το διάλειμμα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και εγώ Δημητριάδη. Να το. Όχι στο κράτος. Νέα Υόρκη. Α, καλώς το Δημήτρη. Καλώς το Τζίμι. Λοιπόν, Τάσο. Ορίστε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ξέρεις εσύ τίποτα. Όλο δεν ξέρω, λες. Άκου να σου πω κάτι, φίλε. Θα σου πω τη γνώμη μου, έτσι. Με ποιο δικαίωμα παραχωρούνται αυτά δικά τους είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ιδρώτας του ελληνικού λαού είναι. Τα χαρίζετε έτσι? Χάρισε μας και εμάς, ρε κανένα. Θα χαρίσουν και σε εμάς, ρε φίλε. Θα χαρίσουν. Θα χαρίσουν τώρα. Θέλουν, δεν θέλουν, θα χαρίσουν. Τον ιδρώτα σου χαρίζουν. Θα χαρίσουν, θέλουν, δεν θέλουν. Όπως κάναν για τον ΠΑΟΚ θα κάνουν. Πώς θα γίνει? Άμα δεν είσαι ΠΑΟΚ δεν σε χαρίζουν τίποτα αυτοί. Θα χαρίσουν, θέλουν, δεν θέλουν τώρα. Δεν έχει. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Πάλι δεν ξέρει. Άκουσε με, για να είμαστε σωστοί, να κινηθούν και οι δικοί μας οι παράγοντες σε όλα τα αθλήματα
και να σπρώξουν και αυτοί λίγο. Βασιλιάδες, βρε, δεν θέλουν. Άμα δεν θέλουν, ρε φίλε, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Τι θα πει δεν θέλουν, ρε Τζίμι. Τι θα πει δεν θέλουν. Στον Άρη παράγοντες είναι. Και στον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να κουνήσουν τον ποπό τους. Να κουνήσουν τον ποπό τους. Πώς θα γίνει δηλαδή. Οι άλλοι τον κουνάνε τον ποπό τους. Τι να κάνουμε, να λέμε ψέματα. Οι άλλοι τον κουνάνε. Ζάχο, κάτσε να πω στον Τάσο. Το Μακεδονία Παλάς, φίλε, δεν είναι καμιάς ιδιοκτησίας. Ανήκει στο δημόσιο. Πενικίαση το κάνει. Ένα εκατομμύριο το χρόνο δίνει. 50, για 50 χρόνια νομίζω. Ένα εκατομμύριο το χρόνο δίνει. Το νοικιάζει. Ξέρει τι είναι νίκιο, δεν είναι ιδιοκτησία. Ναι, μα τι είπα, ρε φίλε. Συγγνώμη, βλέπει, δεν διαφωνώ. Όχι. Η πενικίαση. Να προσέχει τι λες όμως. Γιατί τι είπα. Ιδιοκτησία δε στο Μακεδονία Παλάς. Πώς είναι ιδιοκτησία. Ποιανού είναι αυτή τη στιγμή, ρε φίλε. Να σου πω, ρε μεγάλε. Βλαχοαμερικάνε, να σε πω. Εκεί στην Αμερική τώρα που είσαι εσύ. Αν πάρεις και κάνεις επινοικίαση, ένα περίπτερο θα σου πω εγώ. Ποιανού είναι το περίπτερο. Η επινοικίαση απαγορεύεται από τον νόμο. Άντε πάλι. Προχώρα. Άντε πάλι. Ναι. Καλά. Προχώρα. Δεν μπορούμε να συνηθούμε. Δεν μπορούμε να συνηθούμε. Έρχεσαι στην Ελλάδα αφού απαγορεύεται. Στην Ελλάδα επιτρέπεται. Έρχεσαι στην Ελλάδα. Εντάξει. Ναι. Και παίρνεις ένα μαγαζί, το κάνεις επινοικίαση. Ποιος το εκμεταλλεύεται. Αυτός δεν νοικιάζει. Σου λέω. Δεν με απαντάς. Απαγορεύεται από τον νόμο. Άντε πάλι. Για δεν σου λέει για την Αμερική, ρε, για εδώ σου λέει. Ναι, ρε, και εκεί απαγορεύεται η επινοικίαση. Πού, στην Ελλάδα, δεν πάμε καλά. Τέλος πάντων, παντού απαγορεύεται. Λάθος κάνεις, φίλε. Κάτι άλλο θέλει. Λάθος κάνεις, κάτι άλλο θέλει. Παντού επιτρέπεται. Για προχώρα στο. Δηλαδή, δεν ξέρεις προποτζίδες που έχουν πάρει άδειες και τις κάνουν επινοικιάσεις. Τώρα μιλάς για άδεια, δεν μιλάς για κίνητο. Καλά, το προπό τι είναι, ρε φίλε. Το προποτζίδικο τι είναι, ρε φίλε. Άδεια. Δεν στεγάζεται. Και πού στεγάζεται, στον δρόμο? Τι είναι, Καστανάς είναι ο προποτζής? Άμα στρελάνεις, ρε. Δεν σε τρελαίνω, γιατί δεν ξέρεις. Δεν μου λες, για το άρθρο 44 θα μας πεις τίποτα, γιατί λες για τον ΠΑΟΚ των Ευρωών και το χαρίζουνε. Ό,τι θέλεις. Τι? Τα πληρώσαν όλα. 18 χρόνια πριν έπρεπε να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και βγάλα νόμο για σένα. Πες για το. Βγάλα νόμο για σένα. Όχι, το 44 είναι το 80, είπαμε. Εγώ έπεσα, εσύ δεν έπεσε ποτέ που έπρεπε να σου να ζητήσει. Οι μεγάλες ομάδες δεν πέφτουνε, Δημητράκη. Οι μεγάλες ομάδες δεν πέφτουνε. Το βλέπεις ποιος την έβγαλε αυτή την ίδια. Να το δες το. Κάτσε, μιλάω. Άσε ρε Τάσο, άσε ρε φίλε. Τι άσε. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Άκου λίγο, να μάθεις να ακούς πρώτα, εσύ. Αυτά χαρίζονται, μ' ακούς. Ακούω. Λοιπόν, χαρίζονται ο ιδρώτας σου. Χαρίζεται ο ιδρώτας του ελληνικού λαού, ρε φίλε. Ποιος ιδρώτας, λοιπόν. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Ποιος είσαι, ρε Τσίπρα, εσύ, που θα χαρίσει τον ιδρώτα του ελληνικού λαού σε ένα Ρώσο, τον οποίο τον έκανες Έλληνα. Τι λες τώρα, ό,τι θέλεις. Καταρχήν, επειδή δεν γνωρίζεις. Καταρχήν, να σε απαντήσω. Ποιος ιδρώτας είναι, ρε φίλε. Θες να σε απαντήσω, ρε φίλε. Θες να σε απαντήσω. Θες να σε απαντήσω. Καταρχήν δεν είναι Ρώσος. Είναι Έλληνας πολίτης, έχει ελληνική ηθαγένεια, ελληνική ταυτότητα. Σ' ακούω με προσοχή, άκουσέ με κι εσύ. Άκουσε με. Χαμήλωστο, χαμήλωστο. Εντάξει, όχι, δεν αυτά. Θα μάθει να ακού. Θα μάθει να ακού όπω ακού. Χαμήλος. Ιβάν Σαββίδης λέγεται. Ελληνικό επώνυμο. Έχει ελληνική ταυτότητα. Γιάννη, νομίζω. Έχει ελληνική ταυτότητα. Έχει ελληνικό διαβατήριο. Έχει ελληνική ηθαγένεια. Εντάξει. Τέλος αυτό εδώ πέρα. Αυτό τώρα που λες ότι χαρίζουν και κάνουν τον ελληνικό ιδρώτα κτλ. Ξέρεις. Τι κόσμημα, τι στολίδι θα γίνει και τι αξιοποίηση θα πάρει εκεί η περιοχή και τι έσοδα θα έχει το κράτος. Το κράτος από όλο αυτό. Επίσης, επειδή είσαι άσχετος και επειδή δεν φροντίζεις να ενημερώνεσαι, η αξιοποίηση για τη νέα Τούμπα θα αφορά μόνο όταν γίνεται αγώνες του ΠΑΟΚ. Όλες οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι υπέρ του Δήμου. Αν δεν το ξέρεις. Δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή. Σήκω τον τώρα. Κατάλαβες. Άκουσες. Γιατί δεν δίνουν σε σένα. Δεν μου λες, άκουσες αυτά που είπα. Άκουσα βέβαια. Ναι. Διαφωνείς κάπου. Διαφωνείς κάπου. Όχι, δεν κουφό δεν σε βλέπω. Τυφλός είσαι. Τυφλός είμαι. Ναι, γιατί βλέπεις μόνο το δικό σου κόσμο. Καλά, εντάξει. Και γι' αυτό είσαι εκεί που είσαι και γι' αυτό είσαι αυτό που είσαι. Να το ξέρεις. Γιατί είσαι στον κόσμο σου. Και γιατί κοιτάς τι κάνει ο γείτονας και δεν κοιτάς τα δικά σου. Είδες εγώ τι είπα και τι ανωτερότητα έδειξα. Είπα εφόσον χαρίσανε στον ΠΑΟΚ, να χαρίσουν και στον Άρη και τον Ιακλή και να βρεθούν οι χρηματοδότες να τα κάνουν τα γήπεδα. Είμαι ποιοτικός άνθρωπος, ετάσω. Είμαι ρε φίλε, τι να κάνουμε. Έχουμε μια διαφορά, την έχουμε. Θέλεις, δεν θέλεις. Το αυτονόητο είπες. Όχι φίλε, στην οικοδομή και στο καπάνι μεγάλωσα εγώ.
Καλή συνέχεια. Έλα, καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, Τζίμι. Καλό βράδυ. Το αυτονόητο είπες, εντάξει. Αυτό έπρεπε να πεις. Λογικά. Για ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος αυτό έπρεπε να πει. Πάμε στον επόμενο καλό. Είπαμε. Καλησπέρα. Μπορεί να είμαστε φανατικοί τέτοιοι, να μας τυφλώνει η οπαδική μας ταυτότητα. Δεν νομίζω να είμαι τυφλό. Όχι. Καλησπέρα. Μα είπες το αυτονόητο σου είπα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, ο Θουβού είμαι. Γεια σου, Θουβού. Να πω δύο πράγματα. Τώρα βγήκε ο Αμερικάνος να νοιαστεί για τον υδρότα του Έλληνα στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι... μεταφορική έννοια το είπε, ρε παιδί. Εντάξει, δεν υπάρχει μεταφορική έννοια, ρε Τάσο. Γιατί είναι σαν και αυτοί που έρχονται, που είναι κάτι λάθο, Γερμανοί, λάθο Σουηδοί, κάθονται και λένε άρεσε στην Ελλάδα. Δεν είναι Αμερικάνο, Έλληνα. Έλληνα είναι. Αλλά άμα τώρα που ακούει ότι είναι Αμερικάνο που είπε τον Ιβάζαβίδη Ρώσο, θα τον πειράζει. Ναι, και αυτό που λέει ο φίλο. Παιδιά, αυτό μου θύμισε του Γερμανού, του Σουηδού, του Γερμανού, όταν λένε αρε Ελλάδα, κρίμα, δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά στη Γερμανία είσαι και στη Σουηδία. Έλα στην Ελλάδα να δούμε αν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και πιανού υδρότα κλέβουν. Και να σου πω κάτι, ρε παιδιά, εκτελική. Γι' αυτό δεν πάμε ποτέ μπροστά. Γιατί όταν μια ομάδα θέλει να κάνει ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και υπάρχει ένα σχολείο εκεί πέρα και σου λέει αυτός που έχει την ομάδα, το σχολείο γκρέμισε το, θα σου φτιάξω όχι απλά σχολείο, θα σου κάνω ό,τι θέλεις στα 100 μέτρα παρακάτω. Εννοείται. Υπερσύγχρονο. Συγγνώμη λίγο, τα βρήκανε, δηλαδή έγινε συμφωνία, είπαν οι άνθρωποι, οι δημοτικές αρχές εδώ. Οι ηγέτες των δημοτικών αρχών ότι όλα θα γίνουν γρήγορα, σύντομα. Δηλαδή τα συζητήσαν όλα, τις λεπτομέρειες το ένα τ' άλλο. Και τώρα βγαίνει κάποιος και το αφισβητεί. Δηλαδή, ρε παιδιά, Τάσο, το είπες ξεκάθαρα στην αρχή της εκπομπής. Είναι για μένα είναι κόμπλεξ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λεφτά, θέλει να είναι Έλληνας, θέλει να είναι Ρώσος, δεν με νοιάζει τι είναι. Και σου λέει θα σου κάνω ένα σχολείο, αύριο μεθαύριο, όταν γκρεμιστεί, αν γκρεμιστεί αυτό το σχολείο εκεί. Ναι. Που θα σου το κάνω υπερσύγχρονο με ό,τι θες μέσα. Δεν υπάρχει τώρα να, τι θα κάνουν το σχολείο μας και όλα αυτά. Και ποιοι μιλάνε, ποιοι μιλάνε. Ξαφνικά το 2018 θυμηθήκανε την παιδεία και τα σχολεία ποιοι. Αυτοί που τόσα χρόνια στηρίζουν την παραπαιδεία μας θέλουν να το πάμε εκεί. Σε αυτόν τον τομέα. Να πάμε στον τομέα της παιδείας. Που τους έφτασε τους πονόψυχους η παιδεία και το σχολείο. Ποιους εννοείς φίλε, ποιους εννοείς. Όλους, όλους Δρεζά, όλους. Εντάξει. Πραγματικά όλους. Από το Δημοτικό Σύμβουλο μέχρι την τελευταία πέτρα του Ζουρνά που άμα σηκώσεις, επειδή ο Πάκος κάνει γήπεδο, το σχολείο να μην κρεμιστεί. Τι λες, ρε. Έκανες δηλαδή, θυμήθηκε στην Ελλάδα και την παιδεία το 2018. Αν αυτό που λες που είναι και το λογικό γίνει, δηλαδή αν βγαίνει γιατί. Αναγκαστικά και εμείς, ας πούμε, θα πρέπει να πάει σε κάτι τέτοιο η ΠΑΕΠΑΟΚ. Αν αυτό που λες είναι έτσι όπως το λες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μα εννοείται. Λοιπόν. Μα αυτό θα γίνει. Απλά πια. Απλά, εγώ πιστεύω, απλά δεν έχει να βγει. Να πιαστούν από κάπου για να πούν κάτι. Ωραία, απλά δεν έχει βγει, ξέρεις, στη δημοσιότητα. Αν βγει αυτό που λες ότι είναι έτσι όπως το λες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά να μην ακούς για τον Άρη και. Θα βγει σίγουρα. Ναι, βγει για τον Άρη, άκουσε. Αν γκρεμιστεί, ωραία. Το συζητάμε αν γκρεμιστεί. Άκουσε με, εγώ δεν ξέρω, εγώ παιδάκια δεν έχω. Άκουσε με, έχει ο αδελφός μου. Ο Τάσος έχει παιδάκια. Δεν το παίζω τώρα ούτε. Πατέρας, πόσο λένε, εργατοπατέρας, ούτε κάτι άλλο. Αλλά αν είναι για τον Άρη, ρε παιδιά, και τον ΠΑΟΚ, να κάνουμε σχολεία, να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι ανώτερα από τις ομάδες και να χέσω τις ομάδες, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος. Δεν λέω αυτό το πράγμα εγώ, καμία σχέση. Έλεος, ρε φίλε. Δηλαδή, και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Αυτό που είπε το παλικάρι είναι ότι είπαν. Μα συμφωνώ σε αυτό που είπε. Να χτίσει ένα υπερσύγχρονο σχολείο. Πρόσεξε. Αν συμφώνησε να βγει, πάει να το πει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά. Να μην μα για τον Άρη και τον Άρη. Η ΠΑΕ έβγαλε ανακοίνωση. Ωραία. Και είπε ο κύριος Κατσαρής ότι συμφωνήσαμε τα πάντα. Τα πάντα είναι, και ωραία. Μάλιστα είπαν ότι αν είναι να τελειώσει, θα τελειώσει μία μέρα ωραία. Νωρίτερα. Αλλά εγώ προς Θεού δεν έχει σχέση ούτε με Άρη, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό. Να μην βάζουμε κάποια πράγματα όπως είναι εννοείται. Η υγεία, όπως είναι η παιδεία πάνω από τις ομάδες και η πατρία πάνω από τον Άρη. Να τον Άρη και τον ΠΑΟΚ τώρα, ρε παιδί, αλλά προς Θεού δηλαδή. Εννοείται και θα γίνει αυτό εδώ. Όταν σήμερα διαβάζω ότι συναντήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι δημοτικοί φορείς της πόλης, τι σημαίνει αυτό. Όλοι οι φορείς σημαίνει ότι οι φορείς που αφορούν την παιδεία, την υγεία, ξέρω εγώ τι αφορούν και τα συμφωνήσουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Απλά έτσι. Πιστεύω ότι αυτό που ποτάσου ισχύει από τους πάντες το διαβάζουμε στο Facebook. Δεν λέω για τους Αριανούς, το έχω πει τώρα τον Άρη. Είσαι καμία σχέση. Και για Ολυμπιακούς, για τους πάντες μιλάω. Και στο Facebook τα βλέπουμε, στο ίντερνετ βλέπω παντού. Η στοχοποίηση ότι σε αυτόν χαρίζουν αυτά και τα. Ρε παιδιά, εγώ πραγματικά, άμα θέλετε να αντιδράσετε για ότι χαρίζουν τον ΠΑΟΚ 30 τετραγωνικά πεζοδρόμιο, γιατί εγώ πηγαίνω στον ΠΑΟΚ 4 χρόνια και του χαρίζουν δρόμο και πεζοδρόμια. Αν είναι να σας κάνουμε 30 τετραγωνικά δρόμους και πεζοδρόμια έξω από τη Θεσσαλονίκη, να πηγαίνετε να περπατάτε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, άμα είναι τόσο κακό αυτό το πράγμα. Είπαμε, μην λέμε το όνομά σου λίγο, δεν ξέρω αν μας το είπες στην αρχή. Ο Θουβού είμαι. Α, Θουβού, sorry ρε φίλε Θουβού. Λοιπόν, ναι, είπαμε από τη στιγμή
Και εγώ που είμαι, που λέω, δεν θέλω ρε παιδί μου, κατά ψέμα δεν θέλω το καλό του ΠΑΟΚ, το αγωνιστικό εννοώ, πρόσεξε. Ναι, ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που το χρηματοδοτεί ο ΠΑΟΚ το γήπεδο, δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα. Εφόσον όμως δόθηκαν αυτά τα στρέμματα, όπως λέει και ο Τάσος, ναι, κάτι ανάλογο, δεν χρειάζεται να είναι στρέμματα. Συμφωνώ. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει για τον Άρη και τον Ηρακλή. Πρόσεξε όμως, για να γίνει το κάτι ανάλογο. Εγώ δεν είπα στρέμματα, ρε. Πρέπει να υπάρχουν τα εχέγγυα. Δεν είπα στρέμματα, πρόσεξε, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μαζί σου. Κάτι άλλο. Μαζί σου. Μπορεί να είναι στρέμματα. Να μην το βάλουμε και με τη μεζούρα με τράμε τώρα. Τι είπε ο Καμένος που ήρθε στο αυτό. Ότι θα κάνει ανακατασκευή το. Το Χαριλάου, ό,τι θα δημιουργήσει άλλες θέσεις. Να το μεγαλώσει λίγο, να κάνει και θα βοηθήσει για το δασυγένειο. Πες κάτι για τον Ηρακλή. Να σου πω κάτι. Ό,τι έκανε, τάσο. Ας δώσει, όχι φιλέ, Θουβού, ας δώσει 15 στρέμματα για να κάνει γήπεδο Άρης μπάσκετ. Αλλά να το χρηματοδοτήσει. Να το χρηματοδοτήσει. Να το χρηματοδοτήσει ο πρόεδρος του Άρη. Φυσικά. Να ψάξει ο Άρης να βρει τη λύση. Να πω κάτι για να κλείσω. Ας κάνει γήπεδο Ηρακλής. Στο να ποδόσφαιρο. Κάνει, ναι, δώστε και τον Ηρακλή να κάνει στρέμματα. Γιατί δεν έχει κανονικά. Αλλά να βρει ο πρόεδρος του Ηρακλή λεφτά για να το κάνει. Έχει. Αυτό δεν γίνεται. Να πω κάτι. Πάμε αυτό που λέω τάσου και να κλείσω. Ναι. Για την κατακραυγή και όλα αυτά. Γιατί έχει γίνει μεγάλο ζήτημα για το θέμα του ΠΑΟΚ, το γήπεδο, τι χάρουν, τι. Βλέπω αυτό το πράγμα που γίνεται και για το ότι ο Μελισανίδης, όποιος κάνει αυτό το γήπεδο, κάνει ένα γήπεδο αυτή τη στιγμή που δεν έχει βάλει φράγκο άλλο από την τσέπη του και γίνεται ένα γήπεδο δεν ξέρουμε πώς. Που πριν ένα μήνα είχαν άλλη απεργία οι εργάτες της Αγίας Σοφιάς, γιατί λέει διεκδικούσαν να πληρωθούν. Όχι, πριν δύο εβδομάδες. Ναι, πριν δύο εβδομάδες. Δηλαδή τώρα τα αυτονόητα και λένε οι άλλοι θα κάνουν απεργία γιατί δεν πληρώνονται. Δεν μιλάει κανένας. Εκεί δεν υπάρχει κανένα έδαφος που καταπατείται από κανένα χώρο του ελληνικού δημοσίου. Εκεί όλα καλά, τίποτα. Που βγαίνει ο Σγουρός και λέει κανονικά εγώ θα χρηματοδοτήσω το γήπεδο της ΑΕΚ. Εκεί όλα καλά ρε παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ναι, έδωσε, τα είπα, η περιφέρεια 20 εκατομμύρια, η Δούρου. Ναι, αλλά δεν υπάρχει από κανένα καταγραφή. Ούτε από Ολυμπιακούς βλέπω, ούτε από Παναθηναϊκούς βλέπω, ούτε τίποτα. Θουβού, κάνε ένα επίλογο να κάνουμε το διάλειμμα, ρε φίλε. Yeah, και να πούμε λίγο για αγωνιστικά. Είσαι ωραία, καλά. Να είσαι καλά. Να καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Γρήγορα ήθα, έχουμε φίλους. Έχουμε όχι, όχι, θα κάνουμε ωραία, διάλειμμα. Κάνουμε διάλειμμα, γιατί είναι 11, δεν κάνουμε καν. Κλείσαμε λίγο τις γραμμές για λίγο, γιατί θα κάνουμε το διάλειμμα τετράλεπτο, πεντάλεπτο και επανερχόμαστε. Το 23-10. 2,87 και 3 οκτάρια θα είναι πάλι δικό σας όπως και το 69-45, 2,87 και 3 οκτάρια. Θα πιάσουμε λίγο το αγωνιστικό. Και το αγωνιστικό λίγο να πούμε. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας FM κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54-5-26. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα. Πούμε, ναι. Αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Εντάξει. Mm. Έτσι, πιστεύω... φίλε, τι είναι. Το... Έτσι, πώς λέγεται, έτσι, έτσι. Τι να κάνουμε ρε φίλε, 845, Τάσο λέει δεν μπορώ ρε, σ' αγαπάω ρε τρελέ. Ποιο έτσι βρε, έτσι. Καλά σου λέει ρε, ρε φίλε, πώς τι διαβάζετε, και... πώς διαβάζετε ρε Παξιμάδη. Πού είναι, δεν το ξέρω αυτό το μοντέλο. Έλα εδώ ρε Βασίλη, πώς διαβάζετε αυτό αγγλικά, έλα εδώ. Έτσι ρε, έτσι, έτσι, έτσι. Πώς διαβάζετε αυτό ρε φίλε, έλα. Έτσι. Τι είπα εγώ. Θυμήθηκα τον ΠΑΟΚ, έβαλα το κάμπα στο τέλος. Σκόταψε στο πεζοδρόμιο. Έτσι. Και έπεσες. Τι έτσι ρε. Έτσι ρε. Και αυτό δεν θυμάμαι τώρα τι θα πει το έτσι είναι. Άντε ρε Παξιμάδη. Είναι ή αλλιώς έτσι, έτσι λέει ελληνικά. Η άκρη. Είναι λέει ή αλλιώς έτσι ελληνικά. Αλλά είσαι θεούλης και παοξάκι αγνώ λέει. Και σε γουστάρουμε όλα τα παοξάκια ανατηρηφίλιο. Και όντως έκανε 7 εκατοστάρικα πριν 4 χρόνια. Καλή εκουμπάρα, λέει ο Θουβού. Ο Θουβού έκανε 7 εκατοστάρικα πριν 4 χρόνια και εγώ πριν 4 χρόνια είχα χέτη, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Τώρα κάνει 20 ευρώ. Σιγά, αυτό νομίζει 200 ευρώ, θα το βγάλε για πόλη για νομίζει 200 ευρώ. 4 χρόνια στο κεφάλι σου προσεχώς λόφος έγραφε. Ναι, σιγά μην είχε σχέτη. Σιγά. Στο 4-3 λέει για το παρατάκι που ήταν χρηματοδότης. Χρηματοδότης ήταν, φίλε, εφόσον παραχωρήθηκαν τα στρέμματα. Μετά από εξαγγελία και αναγγελία. Φάνης πάλι. Πετραλιά. Όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που έκανε στην πόλη. Δεσμεύτηκε το κράτος να κάνει γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Γιατί, χρηματοδότης σου λέει ποιος ήταν. Γιατί ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έφερε το πρώτο. Τίμησε, διαφήμισε την Ελλάδα και την πόλη. Έφερε το πρώτο, φίλε, τα πω εγώ. Τα άμα θα παίξω. Τι να κάνω. Τιμήσε ένα και φάνη πάλι χάρη. Αυτή η μεγάλη πολιτικό. Όποια και να είναι, έγινε το γήπεδο. Μπράβο σας. Έτσι, σε έκταση αυτό του ΠΑΟΚ. Αυτό πάει, πρόσεξε εγώ για να δεις ότι είμαι σωστός. Ναι. Μπράβο στους τότε διοικούντες του ΠΑΟΚ. Αυτό πάει και που είπα στον Τζίμι. Διότι κουνήσαν τον ποπό τους, βρήκανε τις διεξόδους, κάνανε 15 θαύματα. Το ένα πίσω από το άλλο και καταφέρανε να το κάνανε. Οι δικοί σου τι κάνανε. Ο φίλος 700 με κράζει. Ζάχο λέει πολύ λαϊκάτζα ο διπλανός σου. Εμένα λέει επίπεδο μιλάμε. Φίλε 700.
Μπορεί να μην έχουμε επίπεδο, ρε φίλε. Αυτά ξέρουμε. Και εμείς, και εγώ δεν έχω αυτή τη γλώσσα επίπεδο. Ξέρουμε να χειριζόμαστε. Και μας τι είναι. Να κάνουμε, ρε φίλε. Απόφοιτος τεχνικής σχολής είμαι. Εγώ λυκείο είμαι. Πυρηνικός επιστήμων. Και εγώ λυκείο είμαι. Εντάξει, παιδιά της πιάτσας είμαστε. Λαϊκά παιδιά είμαστε. Τι να κάνουμε. Μα συγχωρείς αν σε πειράζει αυτά που λέμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Και εγώ δεν πήγα πανεπιστήμιο, ρε φίλε. Αλλά παρόλο που είμαστε βλαχοκαμπόιδες όπου μας λες και δεν έχουμε επίπεδο, ευχαριστούμε που μας ακούς και για το μήνυμα που μας έστειλες, φίλε 700. Λοιπόν, μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο. Θα μας δει ο Βασίλης όμως, γιατί δεν κάνει. Θα μας δει ο Βασίλης. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Έτσι, έτσι, άστο λίγο έτσι, άστο έτσι λίγο δυνατό έτσι. Σε αυτό το ρυθμό θα χορέψω αύριο στο Περιστέρι. 4 η ώρα το απόγευμα για την ένατη συνεχόμενη νίκη μου, Ζάχο. Ένας φίλος μου ζητάει, λέει, να ξαναπείς πώς λέγεται το μοντέλο της Samsung. Έτσι. Κόψε λίγο μουσική να το ακούσουμε. Το 6, το Edge, έτσι το λέω εγώ στην Νεάπολη. Edge. Όχι Edge. Edge. Πώς είναι, κανονικά πώς είναι. Edge. Τι έτσι ρε, βλάχι, έτσι είναι. Όχι ρε. Για να το καταλαβαίνετε, για να ξεχωρίζει το μοντέλο. Μόλις αυτοκτόνησαν δύο στη Μεγάλη Βρετανία μιλάμε. Τι με νοιάζει εμένα ρε. Ας έρθουν στην Ελλάδα να γίνουν να μάθουν αυτοί ελληνικά. Γιατί να μάθω εγώ αγγλικά. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει να το λέω, ρε φίλε. Με νοιάζει να το έχω. Να είμαι κάτω. Σωστά. Έτσι. Τώρα. Ναι, αλλά με μεγεθυρικό φακό βλέπει τα τέτοια. Σταμάτα, βρε Παξιμάδη. Καλά πλάκα κάνεις. Όχι. Εσύ στραβούλιακα. Όχι. Μικρό είναι, μικρό είναι. Αυτό είναι μικρό. Άξ. Ρε Βασίλη, με τρελάνει. Αυτό είναι μικρό. Έλεος δηλαδή. Αυτό είναι, φυσικά είναι, δεν είναι. Βασίλη, συγγνώμη. Αυτό είναι, φίλε, αυτό είναι για. Α, μπράβο, σαν iPad είναι. Τι έχει, εσύ πόσε είναι συνειδητικό. Ανθρώπινο είναι, ρε φίλε, σαν το δικό μου. Αναπτύραζε. Τι αναπτύραζε, φίλε. Αυτό σου λέω. Αν πάρετε μία φορά ένα μεγαλύτερο 6 ίντσες, όχι 6 ίντσες, δεν θα το ξαπιάσει. Να σου πω κάτι, Ζάχο. 6,9. Το δικό σου, Ζάχο. Ναι. Χτύπα ξύλο, άμα νοσηλευτεί κάποιο να πούμε στο ΑΚΕΠΑ, μπορεί να το βάλει απέναντι να βλέπουν και οι τρεις. Που θα είναι στο θάλαμο. Καλό. Δηλαδή, έλεος, ρε φίλε. Έχω φίλο μου ο Γιώργο. Ποιο φίλο μου. Ο Γιώργο, φίλο, δεν τον ξέρει. Έχει 7 ίντσες και θα πάρει 7,12 το καινούριο μοντέλο. Εντάξει, φίλε. 7, okay. Όχι, ναι, είναι σαν πλάσμα TV. Ας πάρει και ένα τρέιλι να το κουβαλάει με τα αμάξι από πίσω για να χωράει. Λοιπόν. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα, φιλάρετε. Παντόφλα, κανονική παντόφλα. Τώρα έτσι θα είναι. Τι έπαρες. Εντάξει, κάποιος που δεν βλέπει και καλά είναι καλό να έχει μεγάλο τηλέφωνο. Παντόφλα, για το τηλέφωνο. Ναι, εντάξει, δεν είναι παντόφλα. Καλά, ρε φίλε, επειδή ξέρεις από κινητά, έχω το Samsung, το Galaxy, το 6, το Edge. Και μου λέει ότι είναι μικρό. Το κυλιδρικό, ξέρεις, το καμπυλωτό να πούμε. Εντάξει. Το θέμα είναι να σου κάνει τη δουλειά σου τώρα. Τι μου την κάνει, ρε φίλε. Αυτό είναι καλύτερο από υπολογιστή. Μόνο φραπέ δεν κάνει. Το βασικό είναι να ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή εδώ και χρόνια είναι το πρόβλημα. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να δίνεις παρόν. Αν δεν είχες το κινητό, ξέρεις τι ωραία θα σου να. Ναι, ένα δίκιο το έχεις, γιατί δίκιο. Προσπαθούμε να θυμηθούμε πώς ήταν εμείς που είμαστε και κάποιες ηλικίες και με τον Τάσο, πώς ήταν πριν τα κινητά και δεν θυμόμαστε να σου πω την αλήθεια. Πώς ήταν πριν το κινητό, που λέγαμε, ειδικά όταν ήμασταν μικροί, που λέγαμε 5 η ώρα στο τάδε μέρος θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Και όμως πηγαίναμε, ας πούμε. Δεν χανόμασταν, ούτε είχαμε τα τσάτ, ούτε τα κινητά, ούτε τίποτα. Και όμως βρισκόμασταν και δεν χανόμασταν. Δεν ξέρω πόσο καταφέραμε. Κυρίως είχες προσωπική ζωή για πολλές ώρες, χωρίς κανείς να μπορεί να παρέμβει. Και δεν ξεστραβωνόσου, ρε φίλε, όλη την ώρα δηλαδή με αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν γίνεται. Σου το λέει τώρα, ακούς, και είναι με το χέρι, στο χέρι το μιλάς κινητό. Μιλάς εσύ, ρε, που παίζεις στοίχημα την ώρα της εκπομπής, να μετράτε τώρα, μην με κάνεις και που κάνεις, να πούμε, σε ρουφιανέψω. Μισό ευρώ έπαιξα, ρε, στοίχημα. Τι θες να παίξεις, εμένα, ναι, αλλά εμένα κράζεις. Μισό ευρώ έχεις οθόνη ανοιχτή. Κοιτάς την άλλη την οθόνη, κοιτάς το κινητό, έχεις το δικό σου κινητό. Το κινητό το έχω πανεργοποιημένο. Αυτό δεν δίπλα είναι κινητό, αυτό είναι 24 ώρες. Να το βγάλω φωτογραφία, να το δω. Σου είπα, αυτό άμα το βάλεις, φυλάρετε, απέναντι εκεί στο ΑΚΕΠΑ, χτύπα ξύλο καρύδα, στο δωμάτιο και οι τρεις θα βλέπουν να το βάλεις στον τοίχο. Να φας το. Ναι, τέτοια, τηλεόραση. Το πιο βασικό είναι ότι ξέρετε, αν τυχόν πείτε ότι είσαστε, ξέρω εγώ, στη Νεάπολη και είσαστε στο στούντιο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να σας τσιμπήσει η γυναίκα. Ναι. Γιατί υπάρχει ένας τρόπος να δει που βρίσκεσαι. Όχι, δεν υπάρχει τρόπος. Κλείνεις, απενεργοποιείς το GPS που έχει το τηλέφωνο και δεν φαίνεται που είσαι.
Όλα. Ναι, έτσι πιο πολλές φορές όμως το κάνουν και τα αφήνουν ανοιχτά όλα και γίνεται χαμός. Άμα είσαι βλάχος και δεν νιώθεις, μην κάνεις πονηριές. Κάτσε εκεί να πούμε με την κυρά και μην κάνεις το μάγκα. Και χωρίς το GPS εκπέμπει σήμα το κινητό, αλλά θέλει δικά μου. Εκπέμπει σήμα, ρε φίλε, αλλά αυτό το κάνει το FBI, να πούμε. Ναι, το FBI. Μπράβο. Λοιπόν, πάντως πραγματικά αυτό που άκουσα με τους δημοσιογράφους τώρα. Με την ΕΣΥΑ είναι... και ΨΑΤ. Ξέρεις, Τάσο, το πρόβλημα βρίσκεται ως εξής. Έφαγαν ξύλο. Όντως, έχουν φάει ξύλο. Ναι. Και αρκετές φορές μάλιστα. Ναι. Όχι όμως, την Τούμπα. Τώρα τη βγάλαν και δεν τη βγάλαν όταν φάγαν το ξύλο. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Γιατί τώρα τους είπαν τα άνωθεν κεφάλια. Κατάλαβες. Δηλαδή, για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, ευαισθητοποιηθήκανε σήμερα. Γιατί δεν νομίζω να ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτά όλα που γίνανε. Καταρχήν, φιλάρετε, δεν ήταν ενημερωμένοι. Μιλάνε για ανακοίνωση εδώ, ενώ είναι κλειστή επιστολή προς τα αρμόδια όργανα. Μα δεν ενδιαφερθήκαν να ενημερωθούν, γιατί θέλανε απλά να στείλουν ένα μήνυμα. Κάτω τα χέρια από εμάς που είμαστε εδώ και διοικούμε. Εκεί κάτω στην Αθήνα δηλαδή. Αυτό ήταν όλο το παιχνίδι. Στην ΕΣΥΑ, επειδή τα ξέρω καλά αυτά, είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Και για τα πολιτικά, και τα πολιτικά ρεπορτάζ και τα λοιπά και όλοι. Όταν πέραν τα χαρτζηλίκια, τα μεγαλοχαρτζηλίκια από την Τρόικα, από το Δούνου του, για να ψηφίσει ο κόσμος, ναι, και διαμόρφωναν λαδασμένα την κοινή γνώμη, ναι, τότε πού ήταν όλοι αυτοί, οι Ελληνάρες. Μα το ζήτημα είναι το ξύλο έχει πέσει κάτω στην Αθήνα. Ναι. Και όταν έπεσε το ξύλο, κουβέντα. Κανείς δεν έλεγε κουβέντα. Μα ήταν επιλήψη με και τα δύο post που βγάλαν αυτοί. Γιατί όταν βγάλει ένα post ένας ποδοσφαιριστής, τον τιμωρούν. Έτσι δεν είναι. Προκαλεί τη βία, προκαλεί το ένα, το άλλο. Τον Αθανασιάδη, τον είχα πει που είχε κάνει βία και σεξ. Που έγραφε. Ναι. Τον κάτσε, δεν τον τιμώρησαν. Γιατί είχε κάνει με την Αλβανία εκείνα και τι είχε κάνει. Αυτοί εδώ οι κύριοι που είναι και υπάλληλοι κρατικοί τη ΕΡΤ και του πληρώνει ο ελληνικό λαό στην ουσία. Δεν πρέπει να είναι προσεκτικοί στο τι γράφουν και να μην είναι επιλήψιμοι ότι γράφουν. Δηλαδή όταν λέει ο Άρης Γάτας ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει και θα του δώσω το πρωτάθλημα, τι εννοεί? Τι εννοεί? Πέρσι που έπρεπε να το πάρει με 10 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών, 10 νίκες, έκανε 16 συνεχόμενες νίκες και έπρεπε να το πάρει και του το κλέψανε, γιατί δεν το γράφουν αυτό, δεν το λένε. Αυτή την ευαισθησία της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού αλτρουισμού να την κάνουνε όταν συμβαίνει πραγματικά βία. Ναι. Και αυτό που λες τώρα είναι αλήθεια, δηλαδή πώς είναι δυνατόν με αυτά που γράφτηκαν να παίρνουν το μέρος αυτών των ανθρώπων. Ναι. Για την νίκη του Πανιωνίου, την νίκη που δεν έδωσε πέναλτι ο Κομμένης στον Άρη, γιατί δεν βγήκαν να το γράψουν? Ναι. Επιλεκτική μνήμη έχουν ή κάνουν παρέμβαση μόνο όταν τους πούν τα αφεντικά τους? Εμένα μ' άρεσε αυτό που έγινε. Να ξέρετε, θα έχει και συνέχεια όλη η ιστορία, είναι σίγουρο. Φυσικά θα έχει συνέχεια. Γιατί κάτι ξεκίνησε, δεν είναι ότι έχει τελειώσει. Φυσικά θα έχει συνέχεια και χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι να υπάρχει αυτή η θέση, να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί αυτός που σήκωσε λίγο σήκωσε το κεφάλι και στεναχώρεσε το Μελισανίδη, εδώ από την Ετρία, ναι. Ουσιαστικά το βγάλανε ρεπόρτι του δρόμου. Δεν τον αφήσαν να είναι μέσα στην αθλητική Αθηναϊκή Κυριακή. Μάλιστα. Αυτά είναι τραγικά που συμβαίνουν. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, έτσι και πας κόντρα σε αυτούς, εξαφανίζεσαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μην γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και όσον αφορά και τελειώνω με αυτό, ναι, πραγματικά, αν χρειαστεί να φύγουν το κολυμπητήριο και το σχολείο, έχουν δοθεί ήδη οι θέσεις που θα υπάρχει και το ένα και το άλλο. Το σχολείο θα είναι στην ίδια περιοχή, κοντά εκεί που είναι τα αναψυκτήρια, άκουσα ότι θα γίνει, δηλαδή από την μπροστινή μεριά, μπροστά εκεί. Μάλιστα. Και ουσιαστικά όλα τα χρήματα και τα έξοδα θα είναι του Σαββίδη. Με αυτό είπαμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και επειδή ο φίλος νωρίτερα από την Αμερική είπε ότι δεν έχει ιδιοκτησία το ξενοδοχείο ο Σαββίδης, γιατί το νοικιάζει,
Αξιόλογοι λοιπόν ότι και αυτά που μας παραχωρήσανε, δεν μας τα δωρήσανε, πληρώνουμε νίκιο, αλλά ούτε και αυτά είναι δικά μας. Να ρωτήσω κάτι, φιλάρετε, και θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Άρα να μην λυπάτε, δεν θα πάει ο ιδρώτας του κάθε πολίτη τζάμπα, ούτε και θα, θα δωρηθεί. Γιατί, συγγνώμη, τα όσα θα δημιουργηθούν στον περιβάλλοντα χώρο δεν θα φέρουν έσοδα στο κράτος. Σίγουρα. Δεν το κατάλαβα. Μα καταρχάς είναι τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί εδώ θα μπορούν να γίνουν και ευρωπαϊκοί αγώνες. Φιλάρετε, επειδή είσαι ψαγμένος, τα 29 στρέμματα, ο φίλος είπε ότι άνοικαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εγώ λέω ότι άνοικαν στο ταμείο του στρατού. Ναι, στο στρατού ήταν. Δεν το καταλαβαίνει ο φίλος. Και λέει ότι καταπάτησε, όχι, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, την ιδιοκτησία του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και έκανε, λέει, το γήπεδο. Αυτό έλεγε ο πρώτος ακροατής. Καταπάτησε την ιδιοκτησία του στρατού. Άνα, μπράβο. Αυτό τον έλεγα και εγώ, ρε φίλε. Καταπάτησε γιατί κανείς δεν. Μα μου έκανε και υπόδειξη, μου λέει, ψάξε το, ρε φίλε. Εγώ θα το ψάξω, το λέω. Πλάκα κάνεις. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό έγινε κάποια χρόνια πριν. Το ζήτημα είναι τώρα. Από ό,τι φαίνεται καθαρά. Πες και ένα τελικό σκορ για Τρόμητος ΠΑΟΚ και ολοκλήρωσε με αυτό. Τι περιμένεις? Εντάξει, το έχω λίγο. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι περιμένω να είμαστε χαμογελαστοί μετά το απογευματάκι. Έγινε, έγινε, φιλάρετε. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. 3-10, 287 και 38 γραμμές είναι ανοιχτές. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούνται. Θα δίνουν και προγνωστικά ο κόσμος και για τα τρία μάτς. Ναι, ναι. Ωραία. Και για Άρη και για ΠΑΟΚ και για. Ας δείτε προγνωστικά. Και για Παναθηναϊκό. Έχουμε και αποστολή ΠΑΟΚ, έχω αποστολή Ατρομήτου. Πάμε στον επόμενο φίλο, θα τα πούμε όλα. Καλησπέρα. Τι έγινε, μάγκες? Καλώ το Γιώργαρο. Γεια σου, Αναστάση. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για μπαλίτσα. Εγώ ήθελα λίγο να σταθώ στη διαιτησία του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα, γιατί ο διαιτητής δεν μάσησε καθόλου και στα ψιλομαρκαρίσματα που πέφτανε και το θέατρο και τις βουτιές, άφησε πραγματικά να κυλήσει το παιχνίδι και έτσι πρέπει να είναι. Ξένος ήταν, διότι έχουμε... Ξένος ήταν, Δανός. Ναι, Δανός, ναι. Δανός και νομίζω... αν δεις διαιτητικά το παιχνίδι ήταν Premier League. Πολύ καλός ήταν, Αναστάση, ειδικά δηλαδή σε κάτι φάσεις που γινόντουσε τοτορίσματα και κάποια χαζά, τέλος πάντων, εκεί που Έλληνες ο διαιτητής είναι μόνο με τη σφυρίχτα στο στόμα και δεν μπορείς να δεις μπαλίτσα, δηλαδή διακοπή στη διακοπή. Πραγματικά λίγο να παραδειγματιστούν αυτοί εδώ, εγώ νομίζω ότι το έχουνε, αλλά δεν ξέρω, ή τρώνε πίεση ή τρώνε παπά, ένα από τα δύο. Δεν ξέρω γιατί δεν σφυρίζουν έτσι όπως πρέπει. Ας δούνε και λίγο και οι παίχτες. Για την Premier League, όταν κάνουν αυτό εδώ το diving που λέμε, που κάνουν τις βουτιές, τι κράξιμο πέφτει, και πέφτει και η κίτρινη κάρτα όταν πας να φας ένα κάλπικο πέναλτι ή να πάρεις μια κίτρινη κάρτα που δεν αξίζει ο αντίπαλος κτλ. Να βγάλουμε λίγο αυτό εδώ το πρόσωπο στην μπάλα. Θα σταθώ και σε μια φάση, δεν ξέρω Τάσο με τη θυμάσαι, που βγαίνει ο Πασχαλάκης και κάνει μια κεφαλιά ψαράκι. Ναι, οριζοντιώνεται. Σαν πάτριοτ είναι, σαν πάτριοτ είναι. Με πιάστηκε η μέση σου, λέω. Πω. Σαν ένα αεροπλανάκι βγήκε. Τέλος πάντων. Σαν πύραυλος δεν είναι. Ναι, η ομάδα όντως παίζει καλά. Εντάξει, έδειξε τις δυνατότητες. Τώρα για τον Ατρόμητο, άμα θέλετε ένα προγνωστικό για τις υπόλοιπες ομάδες. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-3. Ο Άρης με ποιο παίζει? Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός 2-1 για τον Άρη. Και Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αυτά τα τρία ζητάμε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ θα κερδίσει, όχι, ισοπαλία. 2-2. 2-2. Ωραίος. Καταγράφτηκαν οι απόψεις. Έγινε, ρε Γιώργαρε. Έγινε. Τι έγινε, κερδίζω κάνα ματζούνι. Αν τα πιάσεις και τα τρία, θα σου πούμε. Αν τα κερδίζεις μια δωδεκάδα μανταλάκια. Όχι, θα πούμε, έκανες βλακιά που δεν τα έπαιξες. Θα σου δώσω το Samsung Galaxy το 6, το Edge. Που το έχει 5 χρόνια. Που το έχει 5 χρόνια και κάνει 200 ευρώ. Το επιβεβαίωσε ο Δουβού. Το επιβεβαίωσε ο Δουβού. Γεια σε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τάσο. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Τι κάνετε? Να χαρά και για τρομάρε. Ας κρατήσουμε τη χαρά. Να βγει το τέο. Τι γενέβη. Δεν άκουσα.
Μαριό τον Ντέο από τη Γενέβη. Από τη Γενέβη τον Ντέο, ε. Αμάρε φίλε, πού το θυμήθηκες. Στη Γενέβη έχουμε καλές αναμνήσεις. Μα η Γενέβη, ξέρει ποιος είναι το Ντέο μετά, αρχικό τον Ντέο, από τη Γενέβη. Ναι, εγώ το ξέρω το 91 που πήραμε το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο που ήταν στην πόλη. Το Θόδωρα. Α, τον ευρωβουλευτή λες. Όχι ευρωβουλευτή. Α, τον Άρωνα. Το Θόδωρα. Όλοι οι στρατιωτάκια. Εκείνη η έδρα της FIFA, και ο Κοντός, και ο Κοντός, και ο Κοντός. Στη Ζυρίχη, στη Ζυρίχη είναι η έδρα της FIFA. Όχι, ο Κοντός, ακούτε και τάσο. Ναι, κύριε Νίκο, βέβαια. Όχι, ο Κοντός είναι καλός στρατιώτης, υπάκουος είναι. Όσο για το γήπεδο που λέτε δεξιά και αριστερά, θα γίνει το 30, λόγω φάση του κυπέλου, παγκουνού κυπέλου, η πρώτη φάση του κυπέλου, παγκουνού κυπέλου, θα γίνει το 30. Και γι' αυτό θα το γίνει το γήπεδο. Μάλιστα. Εδώ πέρα μέσα. Και το άλλο να πούμε, που ξέρετε πολύ καλά, ότι αυτός ο κύριος ο Κοντούλης έπαψε να είναι στα δρόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε τι απάνω. Από την ώρα είναι ο άνθρωπος αυτός που έφαγε κόκκινη κάρτα από το Ντέο, από τη Γενέβη. Έτσι. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος τελειωμένος είναι. Και δηλαδή, θα σε πω κάτι. Και το παιχνίδι με τον Ατρομήτου που θα γίνει την αύριο, 4 το απόγευμα που θα γίνει, θα είναι ένας Λαρισαίος ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Κουκαλιάρη. Είναι το... Από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός θα είναι όπως είναι παρουσιάρη. Παίρνει μια ομάδα όπως είναι ο Πανατολικός, το Αγρίνιο. Έτσι, θα δένεται πάνω κάτω, πέμπτος, έκτος, έκτος, έβδομος, έκτος, τέταρτος, τρίτος, ούτε τρίτος, πέμπτος, έκτος. Εκεί θα εγκυματίζεται ο Ολυμπιακός. Και αυτό το σωματείο θα είναι, πούμε, εσείς όλοι θα βγουν τα ραδιόφωνα, θα πανηγυρίζετε και για φέτος το πάρει το πρωτάθλημα. Μακάρι να είναι για τέσσερα χρόνια. Για άκουμε όπως θα λέω, τα σου. Μακάρι να είναι. Όχι, γιατί είπες θα περάσουμε και στους ομίλους, είπες θα περάσουμε και στους ομίλους, θα κανονίσει ο άλλος και δεν έκανε τίποτα, ρε φίλε. Όχι. Λίγο ψέματα είπες, λίγο ψέματα είπες. Όχι, φίλε μου. Αφού οι ψέματα δεν πήγαμε στο μήνυμα. Όχι, φίλε μου, είδατε λάθος. Εδώ πέρα είδατε πολλά. Εγώ δεν είμαι λάθος. Εσύ είπες ότι ο Πάοκ θα περάσει στο μήνυμα. Ναι, πήγε να περάσει. Αλλά είπε, κοίτα, δεν ήταν η Πάοκος. Αμά ήταν η Πάοκος, θα περνούσε. Ναι, αλλά δεν είπες πριν τελειώσει το μάτσο ότι ο Πάοκ πρέπει να είναι η Πάοκος για να περάσει. Κύριε μου, άμα δεν υπάρχει ο Πάοκο από τον Ντέο τη Γενέβη, θα περνούσε. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Ολοκλήρωσε λίγο, να πάρουμε τον επόμενο. Και το χαίρεται από κάτι, φίλε μου. Οι 2-3 χρόνια θα παίρνει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή η εταιρεία που λέγεται η Dragon. Θα το παίρνει. Γιατί για ποιο λόγο θα βγαίνετε στα διάφορα της πόλης μας, θα λέτε ότι αυτός ο κύριος που είναι υπάκουος στη Γενέβη. Γιατί έμαθα και το άλλο, ότι αυτό το κύριο Ιταλό τον έχει στείλει, πούμε, κάτι με αραπιά για το Μούντιαλ, για να κάνει κάτι για διαπραγματεύσεις. Τον έχει στείλει ο Τέος, ο παππούς ο Κόκαρης, να ξέρεις πολύ καλά. Έχει θα δώσει, πούμε, έμβαρμα στην Βόρεια Ελλάδα. Άρε φουκαρά, πάω στην Κατάντια έχει. Γεια σου, Νίκο. Στον επόμενο. Καλησπέρα. 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 Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Ναι. Ο προηγούμενος τι ήτανε, Χανούμη. Ο Νίκος Παοξής είναι. Α, Παοξής. Σαν γατούλη του Μελισανίδη τον άκουγα κάπως. Όχι. Κάτι για Γενέβη έλεγε, υπάκουος, έλεγε και τέτοια γι' αυτό. Εντάξει, ο Πάοκ θα κάνει γήπεδο. Ο Άρης πότε θα κάνει γήπεδο. Αυτό δεν είναι καηλές δικός μου, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει. Ναι, λέω μήπως. Αυτό σκεφτούν οι φίλοι υπεύθυνοι του Άρη κτλ. Εγώ αυτό που είπα και νομίζω ότι είναι σωστό, εφόσον παραχωρείται και στον ΠΑΟΚ τα 29 στρέμματα κτλ., θα το χτίσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο με τον Ιβάν Σαββίδη τα χρήματα κτλ., σαν μεγαλομέτεχος και πρόεδρος. Ας παραχωρηθεί η ανάλογη έκταση στον Άρη να κάνει. Γιατί γήπεδο ποδοσφαίρου έχει. Ναι. Αν θέλει να κάνει και λίγο γήπεδο. Και στον Ηρακλή.
και ας αναλάβουν οι πρόεδροι τους, θα το χτίσουν. Άλλο λέω, είναι που είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ τώρα από τον Άρη. Άμα κάνει και το γήπεδο, θα φύγει έτη φωτός. Ας φύγει, ρε φίλε, τι θα κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, ναι, φίλε, θα πάρει. Τώρα σε ένα καημό σου είναι, ρε φίλε, τι θα κάνεις απέναντι στον Άρη. Καλά σου λέει, εσύ πας για πρωτάθλημα. Εδώ θέλουμε το πρωτάθλημα να πάρουμε, να παίξουμε Champions League. Και ο Άρης, τον Άρη τι τίγει του, ρε φίλε. Και ο Άρης, αν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι μπορούν. Άλλο αυτό και άλλο, εφόσον έχει γίνει κάτι στον ΠΑΟΚ, πρέπει να γίνει και στον Άρη και στον Ηρακλή. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ναι, λέω ότι εντάξει, είχε να μείνει μια ζωή στο Χαριλάου. Άμα μπορέσει να βρει κάποιο χρηματοδότη μια εταιρεία να του κτίσει ένα γήπεδο, φυσικά. Υπάρχει και άλλη λύση. Φύγει έξω. Υπάρχει και άλλη λύση. Έξω από την πόλη. Γιατί πού, υπάρχει και άλλη λύση. Έξω. Να τον πάρει τον Άρη ο Βασαβίδης. Που μεγάλη λύση. Γιατί άσχημα θα είναι. Εδώ σε έχει ο Καρυπίδης, φίλε, που είναι δρομένος γάβρος. Θα σε πειράξει, σε πάρει ο Βασαβίδης. Να σας κάνω. Τι άγαγα. Λοιπόν, το σωστό είναι να πάνε. Και θα υλοποιηθεί και το προφητικό σύνθημα μία πόλη, μία ομάδα. Ωραία. Άστον αυτό που θα πεις αυτό που θέλεις, φίλε μου. Το σωστό είναι, εφόσον δόθηκε κάτι στον ΠΑΟΚ, κάτι ανάλογο, αν όχι στρέμματα, κάτι ανάλογο πρέπει να πάρει και ο Άρης. Ο Ηρακλής να φωνάξει για την πάρτη, να πάρει και ο Ηρακλής. Αυτό είναι το σωστό. Αν δεν το δέχεσαι τώρα, εντάξει. Τι να σου πω. Το είπαμε αυτό. Να. Για τα μάθη να πω. Σ' ακούμε. Να πεις, βεβαίως να πεις. Ο ΠΑΟΚ διπλό το βλέπω με μια μικρή πιθανότητα για το Χ, κάτι ψίχουλα. Στην περίπτωση μήπως κρατήσουν και οι δύο το αίτητο. Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ, δεν μπορώ να δώσω σκορ, σημεία περίπου θα δώσω, πως τα βλέπω. Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ και Άρης Ολυμπιακός, εμένα με συμφέρει άσο Χ να βγούνε. Αλλά τον Άρη δεν τον βλέπω να κερδίσει, μη βγει διπλό. Δεν τον βλέπεις να κερδίσει, μη βγει διπλό και τα τρία σημεία μας είπες. Εντάξει, ένα από τα τρία είπαμε. Όταν ζητάμε από τον κόσμο να δώσει προγνωστικά, λέμε ένα σημείο. Εντάξει, δεν παίζουμε τώρα, ούτε ζητάμε έτσι. Ναι, κοίταξε. Ναι, ο Ζάχος δίνει τριπλή, να ξέρεις. Όχι, εγώ δεν δίνω τριπλή. Εγώ άσο δίνω. Να σου πω το σκεπτικό μου. Κοίταξε, εμένα σαν που αξίζει είναι να ξεφύγω 8 και 9 βαθμούς. Με βολεύει. Αν κερδίσει, κατάλαβες, αλλά θα βγει έτσι. Δεν το ξέρουμε, αυτό λέω. Το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι. Μη χρονάσω τελικό. Το μεγάλο το ερώτημα είναι. Ναι. Οι Αριανοί τώρα θέλουν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Γιατί άμα πάρει διπλό ο ΠΑΟΚ το Σάββατο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός. Φεύγει 9 βαθμούς. 9 βαθμούς φεύγει. Αυτό λέμε. Και μείον 3 που θα φάει. 12. Άκουσε. Δεν μπορεί να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός. Σου είπαμε. Εγώ σου είπα τώρα ό,τι βλέπω σφυρίζω. Ναι. 10% έχει ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός για μένα δεν έχει 0% για πρωτάθλημα και βάσει ομάδος και βάσει όλων των εξωαγωνιστικών παραμέτρων. Και την τιμωρία που πιθανώς να φάει, δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι θα χάσει την Κυριακή στο Χαριλάου. Τι να πω, εκτός παίζει ρόλο και τύχη, τι να πω. Αν είμαστε τόσο. Τι να πω, ξέρω εγώ. Πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης. Το δίνει και 4 φράγκα. Ο Παναθηναϊκός, εμένα με βολεύει να κάνει άσοχη, αλλά εγώ πιστεύω θα στηθεί στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω, έχω μια υποψία. Με τίποτα. Ο Παναθηναϊκός θα στηθεί. Με τίποτα, φίλε. Με τίποτα. Φιλαράκια είναι. Με τίποτα. Άσε, φέτος δεν είναι. Πέρσι γίνανε φιλαράκια όλοι για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Φέτος την πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να θυμίσω βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό. Να θυμίσω βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός κατά μεγάλο ποσοστό την ύπαρξή του στην Α' Εθνική την οφείλει, θέλω να είμαι σωστό, σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, τις ελληνικές ομάδες, αλλά πιο πολύ την οφείλει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Για να ξέρουμε πώς το. Πόσες ομάδες ψήφισαν. Όλες οι ομάδες, αν θυμάσαι την πρώτη ψηφοφορία, έπεφτε ο Παναθηναϊκός. Mm. Δεν βγαίναν τα κουκιά. Mm. Στη δεύτερη ψηφοφορία στην τελεσίδικη εξαφανίστηκε η Κέρκυρα. Πόσες ομάδες ψήφισαν, ναι. Σου είπα, σου έδωσα το τελικό τέτοιο. Σου είπα, στην πρώτη ψηφοφορία έπεφτε. Ήθελε το. Έπρεπε να ψηφίσουν 11. 11 έπρεπε να ψηφίσουν. Τέλος πάντων. 11, όλοι δεν ψηφίσουν. Άμα πας γκουγκλάρεις και δεις, θα δεις ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο ψηφοφοριών. 15 ομάδες, εκτός του Παναθηναϊκού, 16 είναι ομάδες. Καταρχήν, μια που το λέμε, με ποιο τέτοιο, ποια είναι η λογική που ψήφισε η Κέρκυρα. Ποια ήταν η άλλη ομάδα που έπεσε, ρε? Ούτε θυμάμαι τώρα. Ομάδες που πέσανε. Πώς ψήφισαν για το επόμενο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι λογική ελληνική. Δηλαδή η Κέρκυρα ψήφισε για ένα πρωτάθλημα που δεν ψήφισε. Με την απουσία της. Έσωσε το. Να ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Όχι, μην ζητά συγγνώμη. Λέω να ολοκληρώσω για να βγει νόημα. Φυσικά θα πει αυτό. Λέω, η Κέρκυρα και η άλλη ομάδα
πώς ψήφισαν, και αρκετά δεν ψήφισε και με την απουσία της έσωση στον Παναθηναϊκό, για ένα πρωτάθλημα που δεν θα λάβαιναν μέρος. Δεν θα λάβαιναν μέρος, ψήφισαν για το επόμενο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σόη λογική είναι αυτή. Και δεν το λέω και με την τέτοια αμά να πέσει ο Παναθηναϊκός, σα ίσα. Δεν έχω κάτι με τον Παναθηναϊκό και φίλους Παναθηναϊκούς έχω, και... αλλά τη λογική καυτηριάζω. Ψήφισαν για ένα πρωτάθλημα που δεν θα λάβαιναν μέρος. Τι λογική είναι αυτή μόνο στην Ελλάδα. Για το επόμενο πρωτάθλημα ψήφισαν. Για μένα είναι ντροπή. Ναι, sorry. Για μένα είναι ντροπή, ναι, που ο ΠΑΟΚ ψήφισε να παραμείνει ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία. Δεν ψήφισε, αν θυμάμαι καλά, να παραμείνει. Ναι. Θέλω να είμαι σωστός. Ο ΠΑΟΚ δεν ψήφισε να παραμείνει. Βλέπεις ότι είμαι σωστός. Να ψήφισε να πέσει. Α, το ίδιο είναι. Ναι. Το ίδιο είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Γι' αυτό το έθεσα έτσι. Όχι, ο ΠΑΟΚ νομίζω ψήφισε να πέσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά η Κέρκυρα, η οποία... Καλά, προλίγο δεν μας είπες ότι ψήφισε να μην. Όχι, όχι, δεν σου είπα αυτό. Σου είπα ότι η Κέρκυρα δεν ψήφισε, που η Κέρκυρα ξέρουμε που είναι, ναι, φύλλα προσκύμενα, να μην το πω διαφορετικά, γιατί υπάρχουν και δικομανείς. Λοιπόν, η Κέρκυρα στην πρώτη ψηφοφορία ψήφισε, ναι, στη δεύτερη εξαφανίστηκε. Mm. Την ψάχνει ακόμη η Νικόλη, ναι, την ψάχνει που είναι η Κέρκυρα. Ναι. Όταν, με αυτή την ψήφο. Όταν γίνονται ψήφοι από τον ΠΑΟΚ υπέρ του Ολυμπιακού για να μπει στην ΕΠΟ πρόεδρος, ναι, ο Α, ο Β. Ναι, αυτό πέρσι ήταν. Έτσι. Ή γίνονται ψηφοφορίες και ψηφίζουν υπέρ, εγώ, για μένα είναι ντροπή. Ναι, ντροπή. Ωραία. Σε όσους όποτε βρίσκεται η ευκαιρία για αυτές τις ομάδες του ΠΟΚ, η στάση πρέπει να είναι αρνητική. Έως επιθετική. Επιθετικά αρνητική προς αυτούς τους κυρίους. Που σε έχουν βιάσει φύση και παραφύση τα τελευταία 40 χρόνια. Αγωνιστικά, εξαγωνιστικά, διαιτητικά και παραγωγικά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε, πιστεύω, κάνα δεκαλεπτάκι σίγουρα και το 23-10. Έχουμε τις αποστολές. Το 23-10 της, ναι, του ΠΑΟΚ, ναι, να διαβάζει, γιατί του άρεσε. Κοιτάξτε, αυτή η καραμέλα λίγο ο Ατρόμητος, ομάδα του ΠΑΟΚ, και θα ανοίξει τα πόδια ο Ατρόμητος με αυτά. Σάββατο. Εντάξει, λίγο κομμένη αυτή η καραμέλα. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Αμέσως μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και για 10 λεπτά περίπου ακόμη θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Βασίλη, επί το έργο. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο. Κάτι λιγότερο από 15 λεπτό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως στις 10. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. FM και εδώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η σκέψη σας στο 54-526. Διάβασε αυτά που θες εδώ και μισή ώρα να τα διαβάσεις. Να δώσουμε λίγο την αποστολή του Ατρομήτου. Mission Impossible. Λοιπόν, μετά την απογευματινή προπόνηση Παρασκευής, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ατρομήτου για το αυριανό παιχνίδι. Μπλα 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 μπλα. Την αποστολή αποτελούν οι εξής. Μέγερη. Αυτός του Ολυμπιακού ήταν ο παλιός. Το όνομά του κάτι μου λέει, να σου πω την αλήθεια. Μπρούνο Καρασαλίδης, Μούγιακιτς, Ενσικουλού, Μανούσος, Ούμπιδες, Ρισβάνης, Μάντσον, Λαζαρίδης, Ουγγράι, Στρούγκης, Θοδωράκης, Νάτσος, Γαρουφαλιάς, Κοτσόπουλος. Αυτός θα παίξει για το κουλούρι, να ξέρεις. Ναι. Σάκιτς. Τρία γκολ έβαλε αυτός προχθές. Καλό παιχτάκι είναι. Μπουσούλατζιτς και Κυβρακίδης. Αυτή είναι η αποστολή του Ατρομήτου. Ο Κυβρακίδης ξέρεις ότι είναι από το χωριό μου. Σοβαρά. Ποιο, ναι, το χωριό σου? Το γονιό μου, ναι, ο Μαυροδέντρο Κοζάνης. Μαυροδέντρο Κοζάνης. Εκεί, ναι, δεν είχε στρατό. Ήταν το κέντρο, τώρα δεν υπάρχει. Ήταν το κέντρο νεοσυλλέκτων της Κοζάνης. Δεν είχε Κοζάνη άλλο. Αυτό ήταν. Α, τώρα έφυγε, πήγε νομίζω Αμίντεο. Okay. Λοιπόν, πάμε και στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Ρέι, Πασχαλάκης, Μάτος, Τόσκα, Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, Κάνιας, Σάχοφ, Βέρμπλουμ, Ελ Καντουρί, Πέλκας, Μπίσες, Βαρζαμπά, Λιμιός, Ουάρντα, Πρίγιοβιτς και Ακπομπ. Εκτός αποστολής έμεινε ο Χατσερίδης, ο οποίος λογικά, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα αποτελέσει μάλλον παρελθόν στις μεταγραφές Ιανουαρίου. Θα τον πάρουμε εμείς. Και στην Αθήνα δεν θα κατηφορήσει και ο Νίκος Καρέλης. Είναι, να πούμε, ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές ο Χατσερίδης. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος? Ο Βέρμπλουμ. Όχι ο Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ θα είναι το δεύτερο χρόνο 1,5 εκατομμύριο. 1,1 είναι τον πρώτο χρόνο. Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος? Ο Πρίγιοβιτς. 1,5 είναι και πριν. Ο Πρίγιοβιτς, ο Χατσερίδης. Αυτοί οι δύο. Ναι. Από 1,5 αυτά. Αυτοί οι δύο έχουν 1,5 και τα επόμενα είναι μικρότερα. 1,1 είναι του Βέρμπλουμ την πρώτη χρονιά. 1,5 είναι τη δεύτερη χρονιά. Καλά, αυτοί οι μπίσες πόσο παίρνουν αυτοί? Ο μπίσες πόσο παίρνει? Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πόσο παίρνει. Πολύ λιγότερα.
Πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Άμα ήμουν ο Μπίσες μας πάντως και έπαιρνε ο Χατζηρίδης 1,5. Φυρήνη, και... Λοιπόν, πάμε. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλώς τα παιδιά. Είναι καλώς το φίλο μας. Τρούλη. Ναι. Αυτό τώρα με τρέλασε το Μαυροδέντρι. Χειρότερο μέρος δεν υπάρχει από αυτό. Γιατί ρε φίλε. Πόπο μαυρίλα, ούτε δέντρα έχει, τίποτα. Μαύρο δέντρο δεν έχει δέντρα. Εγώ που πήγαινα πάντως στον αδερφό μου πριν 15 χρόνια που ήταν στο στρατόπεδο, 15-20 χρόνια πόσο έχει, 15 τόσο. Ωραία. Τέτοια ξέρω. Εγώ να σου πω πάντως που εγώ δεν είμαι δεμένος με το χωριό, γιατί ναι, δεν μεγάλωσα εκεί. Δηλαδή να έχω πάει 3-4 καλοκαίρια, ο αδερφός μου έχει κάνει στο χωριό. Να σου πω ότι δεκαετία του 80 το Μαυροδέντρι είχε μπουσουξίδικο 500 ατόμων και υπήρχε δισκοτέκ έξω από το χωριό, η Μπόρα Μπόρα που ήταν μεγαλύτερη των Βαλκανίων. Τώρα αν εσύ θεωρείς ότι αυτά υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 80, να μου το πεις. Δεν ξέρω, μήπως επειδή ήταν και το κέντρο που είχε 500 άτομα μέσα, ξέρω. Όχι, δεν ξέρω, εντάξει, εγώ το θυμάμαι ότι ήταν πολύ χάλια μέρος. Άμα κάνω λάθος. Εντάξει. Αυτό... Από να πεις κάτι άλλο, ναι, αλλά πράσινο έχει ρε εσύ. Δεν νομίζω. Θυμάμαι την πολύ, ξέρω. Εντάξει, αλλά μπορεί καλά, και χωριό είναι. Να χωριό είναι, χωριό είναι. Δεν εντάξει, είναι. Που ήταν στο στρατόπεδο μπορεί να ήταν. Πάμε. Και τι άλλο. Για, να ήταν, πω. Sorry, ήταν εκεί, είπε ο αδελφός σου. Ναι. Α, και πήγαινε τον είδε και θυμάσαι αυτό. Εντάξει, μπορεί ναι, να σου ήταν. Εκεί που ήταν το στρατόπεδο μπορεί, δεν είχα μπει μέσα στο χωριό. Το στρατόπεδο, ήταν, το στρατόπεδο ήταν έξω από το χωριό, μη σου πω ήταν. Ήταν έξω από το χωριό, καμιά σχέση. Περνούσε το χωριό για να πα στο στρατόπεδο και ήταν, αν θυμάμαι καλά, και κοντά στα νεκροταφεία, οπότε δεν ήταν καλό μέρος. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω ρε παιδιά, ο παδός του ΠΑΟΚ, ήθελα να πω λίγο για τον μπάσκετ. Λέω τώρα αυτοί οι παίκτες που παίζουν στο Παλατάκι και στο Παλίντεσπορ, τη δεκαετία του 90 δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω. Καλά τώρα, τι συγκρίνεις φίλε, συγκρίνεις τώρα... Είσαι ο πρώτος που αυξής μιλάει για μπάσκετ, μπράβο ρε φίλε. Συγκρίνεις τον Κόρφα, συγκρίνεις τώρα ακόμα και τον Φασούλα, τον Προδότη, συγκρίνεις τον Σάβιτς, τον Λέβιξτον, τον Τζόουνς. Και ποιος δεν πέρασε. Το όνομά σου, sorry άμα το είπες. Αργύρη. Πάντως με εντυπωσιάζει για ένα λόγο. Με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, σε αυτά, στη θέση που είναι, βγήκες και μιλάς για μπάσκετ, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πραγματικά. Γιατί γίναμε και πολύ και από τον μπάσκετ τότε που υπήρχαν οι κόντρες. Γιατί μια περίοδο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο και όλοι ασχολιόμασταν με τον μπάσκετ. Εντάξει, πρώτη δύναμη σε αυτή, δεν θα πούμε τώρα ψέματα. Αλλά εμείς σε σκοντράραμε. Αυτό ήταν η αλήθεια. Τη δεκαετία του 80 ήταν το μάτς που έδινε το πρωτάθλημα το ΠΑΟΚ. Τώρα τι να πούμε ψέματα. Όπως εμείς στην μπάλα είμαστε ανώτεροι από εσάς, εσείς μια στο μπάσκετ ήταν ανώτεροι. Πώς το κάνουμε. Ξέρετε, τα λέμε τώρα τι από εμάς. Στην μπάλα τώρα είστε ανώτεροι, όντως, σε αυτή την περίπτωση. Αλλά ήθελα να πω τώρα κάποιος να ασχοληθεί με τον μπάσκετ, εσείς είσαι αργιανός ή ΠΑΟΞής. Δεν υπάρχει. Ξέρεις, το ταβάνι είναι να βγεις μέχρι τρίτος. Ποιος ο λόγος κάποιος να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Αν άκουσες, δεν ξέρω τη δική μου τοποθέτηση για το μπάσκετ, για τον Άρη φυσικά μιλάω. Είπα ότι εγώ, γιατί είμαι και κάποιες ηλικίες και δεν έχει σχέση ότι έισα τα μεγάλα χρόνια του Άρη με τους τίτλους, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είπα ότι εγώ για να ξαναπάω στο Αλεξάνδριο πρέπει δύο περιπτώσεις. Είναι να αρχίσει να πρωταγωνιστεί ο Άρης και να διεκδικεί. Όχι αναγκαστικά να κατακτά, αλλά να διεκδικεί τίτλους ή να φτάσει όπως έφτασε πέρσι έστω 5-10% να κινδυνεύσει. Μόνο αυτές δύο περιπτώσεις. Ναι. Όσο είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι, δεν πρόκειται να του δώσω ευρώ. Ευρώ δεν πρόκειται να του δώσω. Οπότε. Και για την μπάλα να πούμε κάτι Τάσο, ναι. Εγώ από το καλοκαίρι το έχω πει, ότι ναι, ο ΠΑΟΚ φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι η ώρα να το πάρει, να του το δώσουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα πρωταθλήματα από 1η Αυγούστου ξέρει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάρει το κύπελλο, έτσι ποιος, πιστεύω τώρα στα 40 να μου. Να του το δώσει ποιος. Έτσι πιστεύω, ότι ήρθε η ώρα να δώσουν στον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι, ποιος θα το δώσει, το πρωτάθλημα δεν το δίνει κανείς, το σύστημα. Όλο το σύστημα. Το σύστημα έδινε τα πρωταθλήματα, φίλε, τα πέτσινα από τα 42-44 που είναι του Ολυμπιακού, τα έδινε εκεί. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει σύστημα, φίλε. Τώρα δυνάμωσε ο ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν ο στόχος του ΠΑΟΚ, να κρεμιστεί το σύστημα και να βλέπει το ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ ατρόμητο στην ένατη αγωνιστική. Ναι, εννοείται. Αλλά να... Άρα ο ΠΑΟΚ θα το πάρει με την αξία του, φίλε. Δεν το δώσει κανείς. Έχει την καλύτερη ομάδα, φυσικά. Αυτό. Ναι, ήρθε η ώρα να το πάρει και ο ΠΑΟΚ, εννοείται. Αλλά πιστεύω ότι φέτος θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ θα πάρει το κύπελλο, έτσι πιστεύω. Θα δούμε. Όπως πέρσι είπα, θα το πάρει το κύπελλο ο ΠΑΟΚ και θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Μακάρι. Μακάρι να κάνουμε το double, έτσι. Θα δούμε. Μακάρι. Φίλε. Θα δούμε, Αργύρη, θα δούμε. Έγινε, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Εγώ για να πω πάντως, γιατί εδώ πέρα είμαστε για να λέμε την άποψή μας, ότι υπάρχει ισοτιμία και ισονομία προς όλους. Πρέπει να υπάρχουν ξένοι διαιτές σε όλα τα ματς. Σε όλα τα ματς. Συμφωνώ. Σε όλα τα ματς. Και το, δεν το λέω τώρα, τώρα με ακούτε γιατί ήρθα στο Λίμπερο. Η Αγγλική Ομοσπονδία να διοργανώσει το πρωτάθλημα, καμία ΕΠΟ. Δεν θέλω κανένας γραμμένος, κανένας πιλάβιος, κανένας, πώς λέγονται οι άλλοι, ρε. Πες κανένα παλιό πρόεδρο της ΕΠΟ. Κυρτζίκης, κανένας πιλάβιος, κανένας γραμμένος, κανέναν δεν εμπιστεύομαι, δεν χρειάζεται. Η ΕΠΟ, η Αγγλική, να διοργανώνει το πρωτάθλημα, ξένοι διαιτητές και η αθλητική δικαιοσύνη, βάλτε Ιταλική, βάλτε Αγγλική, ό,τι θέλετε. Έτσι μόνο θα πω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη 100%. Ένα πρώτο μικρό βηματάκι έγινε και για άλλους λόγους φυσικά, με τους ξένους διαιτητές, αλλά φυσικά σε πόσα μάτς να είναι στο πρωτάθλημα, το 20% το μάτς. Πω, ρε, φίλε, το 10%. Και ο ΠΑΟΚ ζήτησε με τον Ατρόμητο το ξένο διαιτητή. Ναι, εγώ Derby κάπου κορυφή. Είχα διαβάσει ότι θα είναι ξένος, αλλά ήταν λάθος. Derby κορυφής και βάλανε τον Τζίλο. Α, όχι, ο Ατρόμητος ζήτησε, αλλά δεν έγινε, λέει, δεκτό. Δεν έγινε δεκτό. Και ο ΠΑΟΚ ζήτησε, κοινή ήταν η απόφαση. Ναι. Κάπου είχα διαβάσει, αλλά τελικά ήταν Ράδιο Αρβίλα. Οι φωστήρες της κέρδης από εκεί πέρα ορίσαν τον Τζίλο. Ναι. Το αγαπημένο και, παιδί. Και στο Άρη Ολυμπιακός δεν είναι ντέρμπι και βάλανε εντάξει. Ναι. Και καλά ναι, να πάει, δεν έχει σχέση. Και 50-50 ασφαλή. Στο Άρη Ολυμπιακός παίζει ξένος διαιτητής, τέλος. Ναι. Στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ παίζει ξένος διαιτητής, τέλος. Και στον ντέρμπι κορυφής, γιατί είναι οι δύο πρωτοπόρες ομάδες και εκεί παίζει ξένος διαιτητής. Βασικά σε όλα τα μάτσα. Γιατί αποδείχθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν δώσει. Άπειρες είπα, για να μην κοιτάμε μόνο την ομάδα μας. Και φτάνουμε πρώτη-τελευταία αγωνιστική, άσε τις πρώτες θέσεις. Ναι. Είναι ένα μάτς το οποίο κρίνει ποιος θα πέσει. Λοιπόν, γιατί να μην είναι ξένος διαιτητής. Μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι, εδώ και κανένα πεντά λεπτό δώσαμε εντολή. Όχι άλλες γραμμές. Λοιπόν, έχουμε 6-7 λεπτά γεμάτα. Ωραία. Έχω να πούμε το πρόγραμμα. Θα πεις το πρόγραμμα πριν μπεις, μια ωραία επισήμαση του φίλου του. Άλλος Τζίμις είναι αυτός, από το Βόλο είναι ο φίλος. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, λέει, η εκπομπή σας έχει ταυτόχρονα διαφημίσεις με την Νικολούλη. Πώς γίνεται αυτό, μου λέει. Κάνουμε φίλε, κανένα. Η τιμωρία σου από μένα είναι ότι επειδή βλέπεις Νικολούλη, να μην σου πω. Είναι δυνατό, ρε φίλε, νέο παλικάρι, να βλέπεις τη θεία και να βλέπεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Μπορεί να κάτσει σήμερα μέσα, ρε. Ας δει, ρε φίλε, το Sky, ξέρω καλά, εγώ. Αυτό έχει ένα δίκιο, το έχει τώρα. Να συμφωνώ με τον Τρέγια με κάτι παρουσία, κάτσε καλά, ρε φίλε. Καλά σου λέει. Ούτε στο Escobar, ρε. My style rocks. My style rocks, πώς τα λένε αυτά. Όχι rocks που τρώγαμε. Rock, ρε. Ροξ, εσύ είπε ροξ. Ροξ, καλά το είπα. Όχι ροξ που. Ναι, αλλά εγώ που είπα έτσι και το τηλέφωνο με. Καλά το είπα, ροξ είναι. Ροξ. Όχι ροξ όμως το παλιό. Ξέρω, ρε βλάχο. Λοιπόν, που πήγαινες στο ταψί με το σιρόπι και το βουτούσες μέσα σαν παπάρα. Και το ψωμί. Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε προχώρα. Το πρόγραμμα πες του το πρόγραμμα. Λίμπερο για τους αγώνες, για το Σαββατοκύριακο. Πες το. Ξεκινάμε αύριο Super League. 4 το απόγευμα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, αποστολή Σταύρος Κόλκας, θα είναι ο Σταύρος κάτω στο Περιστέρι. Έχουμε στις 5 Α1 Βόλεϊ, Ηρακλής Ολυμπιακός, θα υπάρχει ενημέρωση γιατί δεν συμπέφτει μαζί με του ΠΑΟΚ το μάτς, θα υπάρχει ενημέρωση για τακτικά χρονικά διαστήματα και όταν τελειώσει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει κύπελο μπάσκετ αύριο, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στο Παλατάκι, στο διόκτο ΠΑΟΚ Sports Arena, 6 ώρα το απόγευμα. Νίκος Μοσχοβίτης θα είναι στο Παλατάκι. Θα υπάρχει περιγραφή και από εκεί. Και το βράδυ φυσικά το post-game με ό,τι έγινε η αγωνιστική δράση της ημέρας. Θα υπάρχουν και σχόλια και από όλους τους συντελεστές εδώ του Λίμπερο. Θα υπάρχει φυσικά και ενημέρωση στο post-game για όλα τα παιχνίδια της Λίγκας, Β' Εθνική, Γ' Εθνική. Εδώ μείνετε εδώ συντονισμένοι. Κυριακή, πάμε Κυριακή. Football League. 3 η ώρα, Κέρκυρα Ηρακλής. 3, ναι, 3 είναι. 3 η ώρα. Αυτό είναι σημαντικό μάτς. Έτσι. Θα υπάρχει και σχόλιο και στο ημίχρονο και μετά το τέλος του αγώνα από τον Γιώργο Ματσιούκη τηλεφωνικά. Super League, το ντέρμπι της Κυριακής. Άρης Ολυμπιακός, Νίκος Παπαδόπουλος στο σχόλιο και Χρήστατος Τσαλτίδης στο κινητό του. Ανά 15 λεπτά θα σας ενημερώνουν για τα πάντα. Για το όσον αφορά το Άρης Ολυμπιακός. Και το βράδυ φυσικά στο post-game ξανά, ό,τι είπαμε και ισχύει και για το Σάββατο. Να δώσουμε λίγο αποτελέσματα, προγνωστικά και να φύγουμε. Ναι, προγνωστικά. Τι για όλη την αγωνιστική. Όλη η αγωνιστική να διαβάσουμε όχι, και. Πούμε όλη την αγωνιστική. Για τα τρία τέτοια. Άμα θες και για όλα. Ξεκινήσουμε από το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
Ακριβέ σκορ θα δίνουμε, τι θα δίνουμε. Ό,τι θε. Θε να δώσει γκολ γκολ. Εγώ συμφωνώ με το φίλο που είπε 1-3, αλλά δεν το βλέπω. 1-2 το βλέπω εγώ. Το βλέπω δηλαδή over και διπλό. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Εγώ το βλέπω χ ημίχρονο διπλό τελικό. Ωραία. Πάμε στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Χ ημίχρονο διπλό τελικό. Χ ημίχρονο διπλό τελικό λες εσύ. Άσο ξέρω λέω εγώ. Άσο ξέρω λες. Ναι, άσο ωραία. Ξέρω. Θα κερδίσει τα μωρά του Δόνη. Πιστεύω εγώ. Εντάξει, πρόβλεψη κάνουμε. Αν okay. Είμαστε σίγουροι θα βάζουμε το σπίτι μας. Εννοείται. Καλά, εγώ νοικιάζω. Δεν πειράζει. Έχανε νοικιασμένο σπίτι. Τι έγινε. Θα σου πήγε να το βρει. Άρης Ολυμπιακός. Έδωσα εδώ. Και είναι πιστεύω δώρο αυτό. 8,5 φραγκουλάκια το δίνει σε. Να μην πω την εταιρεία. Τουλάχιστον αυτή εγώ παίζω τα μισό ή ένα ευρώ παίζω. Χίμη χρονάς τελικό. Χίμη χρονάς τελικό λες εσύ. Ναι, 8,5 φράγκα. Εγώ για άλλη μια αγωνιστική δεν βλέπω να κερδίζει ο Άρης. Προβλέπω ότι πρώτο σημείο είναι το Χ. Ένα σημείο θα δώσει, το πρώτο σημείο. Ναι, ένα. Πρώτο σημείο το Χ. Δεν υπάρχει. Χ τότε. Ναι. Αν θα φύγει από το Χ. Δεν υπάρχει. Θα πάει στο διπλό. Άσε θα φύγει. Ναι, ναι, και ναι, αν θα φύγει από το διπλό μπορεί να πάει και στον Άσο. Υπάρχει. Τι ωραία τέτοια. Εντάξει, λέω Χ. Το λέω, χ. Το είπα από την Πέμπτη. Το είπα. Σε καταλαβαίνω. Χ. Σε καταλαβαίνω. Χ. Δεν θέλει. Χ. Όχι. Άσε να κάνουμε μετάφραση. Μετάφραση του ευσεβείου πόθου σου. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θέλει. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός, λογικό ως ένα σημείο, άσχετα που πιστεύεις και από μέσα σου ότι το έχει πάρει πρωτάθλημα, αλλά λες ρε παιδί μου για μία στο εκατομμύριο να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά απ' την άλλη δεν θες να κερδίσει και ο Άρης. Λογικό, το καταλαβαίνω. Τι να κάνω, φίλε. Έχω και εγώ το δικό, ναι, μου, καλά, το δικό μου σκεπτικό. Εγώ έκανα, πώς το λένε, αποκριτογράφησα τη σκέψη σου. Ναι, γιατί, το προγνωστικό σου. Είσαι 8ος, είσαι να ξέρεις. 8ος είσαι. Η Λαμία, αν κερδίσει και χάσει, σε περνάει και η Λαμία. Και τελειώνει το πρωτάθλημα. Μετά τελειώνει το πρωτάθλημα, αλλά κινδυνεύει. Αρχίζει να πα τα γνωστά. Δηλαδή, σε αυτή την τριάδα, εγώ που θα. Ας πούμε, ας πάρω το δικό σου το σενάριο, ένα βαθμό μας έδωσε. Σε αυτή την τριάδα, δηλαδή, πώς θα πάρουν περισσότερο από ένα βαθμό. Ποια τριάδα. Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για τα τρία μάτς. Ναι. Ποια άλλη ομάδα λέω θα πάρει πολύ περισσότερους βαθμούς από αυτούς. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει. Όχι ρε. Ολυμπιακός λέω ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ναι. Από τις άλλες ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με τον Άρη. Να μπουν στην Ευρώπη. Α, δεν ξέρω ποιος θα πάρει περισσότερους βαθμούς. Δεν ξέρω ποιους παίζουν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή Λαμία με ποιο παίζει. Όχι ρε. Όταν παίξουν αυτή την τριάδα των αγώνων λέω. Α, αυτό σου λέει. Τότε τι θα γίνει. Δηλαδή αν έπαιζε αυτό στους τρεις πρώτους αγώνες στην αρχή και είχα ένα πόντο, τι θα με έλεγες ότι πέφτω. Όχι ρε φίλε. Τότε τι είναι. Αλλά αυτό δηλαδή. Δεν θα παίξω τα άλλα μάτς. Σίγουρα πεντάδα, σίγουρα Ευρώπη. Εγώ σου είπα. Έβαλε και 20 ευρώ για το πρωτάθλημα. Εγώ σου είπα. Εγώ υπερασπίζομαι τα δικά μου λεγόμενα. Ο καθένας υπερασπίζει τα δικά του. Αν θυμάσαι τις πρώτες εκπομπές σου είπα. Εύκολα, δύσκολα. Πιστεύω είπα για να μην λέω ψέματα εύκολα. Αλλά είπα εύκολα ή δύσκολα ο Άρης θα μπει στην πεντάδα. Ναι. Για να δούμε. Βέβαια έχει την αβάντα ότι δεν παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη. Στην πεντάδα σου είπα. Εντάξει. Ναι, εγώ λέω ότι. Στην πεντάδα. Εγώ λέω εκεί, 7ο-8ο θέση. Εντάξει, οκ, okay, είδομαι. Λοιπόν έλα, πάμε και στα. Πες και τους υποστηρικτές και να κλείσουμε. Να πούμε τους υποστηρικτές, να πούμε το ότι μαζί μας για ένα ακόμη βράδυ ήταν η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 920 21 100. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 23 920 21 100. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας ήταν και το ψητοπολείο Πορκίτο. Παραδοσιακές αυθεντικές γεύσεις με ντόπια κρεατικά. Χειροποίητε ζωστιμιές για να τρέχουν τα σάλια σας. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτε, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέρκες, κλάους, μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Από τους καλύτερους γύρους της πόλης Χοιρινό ή Κοτόπουλο. Καραούλη και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, Ντελιβεριά στο 2310-525-55, 2310-525-55. Κάντε τις παραγγελίες σας ανά πάσα στιγμή μέχρι τις 1 το βράδυ και έρχεται σε χρόνο ρεκόρ στην πόρτα σας. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store και πάρετε έκπτωση 10% για κάθε παραγγελία σας. Και φυσικά βασικός υποστηρικτής του Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Ανθέων, τηλέφωνο 23 11
208-301, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τα ρεζερβά σας, είναι σημαντικό, 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το στέκι της πόλης, ένα από τα ωραιότερα, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Μικρή πιάτα, καθαρά ποτά και με υπάρξεις όπως μας έστειλε προηγουμένως ο Σαλιάρης. Μας έστειλε στο κινητό αγκαλιά με ένα ξαθό πλασματάκι. Ζάχο. Ναι, αλλά αυτό το πλασματάκι ήταν εδώ για 2 ώρες. Ναι, πριν κάποιες εβδομάδες. Σάλιατζι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το μεζεδοπολείο στην Αεροκάστρο 133, το Μπακάλικο, το φίλο μας, τους φίλους μας τους Γιουργάδες, εκεί με το επιτελείο του. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ζωντανή λαϊκή ορχήστρα να καραγουστάρετε. Είπαμε, μεζεδοπολείο Μπακάλικο, Αεροκάστρο 133, την οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια, στο Ρετζίκι, στη Λεωφόρο Πανικολάου, ο φίλος μας ο Άκης, και εκεί κάθε Σάββατο ζωντανή λαϊκή ορχήστρα, παιδική χαρά, μεγάλο πάρκινγκ, special, τα πάντα ό,τι πάρετε. Το Γυράδικο μοναδικό, στην Προφήτηλια 75, το φίλο μας τον Ανέστη, με τις υπέροχες γεύσεις που σας εξυπηρετεί καθημερινά. Την Ψαροταβένα Πορφύρα, την Κεραμέρη, η οποία εκεί έχει και Παρασκευή και Σάββατο λαϊκή ορχήστρα. Πρέπει να πάμε καμιά μέρα, Ζάχο, να καραγουστάρεις. Θα πάμε, να και ολόφρεσκα ψάρια κατευθείαν από το δίκτυο στο πιάτο σας. Μην πεις ότι έχει και αλυστερές, γιατί και αλυστερές. Πάντα έχει. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, ο γιος της, ο Νίκος, πάει το βράδυ, ψαρεύει, πιάνει το ένα τάδο. Για αλυστερές, θα έρθω. Ναι, και το πρωί, φιλαράκι, την επόμενη μέρα το μεσημέρι, στο πιάτο του σπαρταράει το ψάρι. Ωραίος, ωραίος. Έτσι, τι να σου πω. Το Ζήκο της Τούμπας, το φίλο μας τον Αρίστρο, στην Ανατολική Στράκης 63, εκεί είναι για να φας μπριζόλα σχάρας, φίλε, καπνιστή. Λεμούτρο. Να λιποθυμείς, μπριζόλα σχάρας λεμού. Καπνιστή στη σχάρα. Τρέγια είναι και 12 ώρα. Μα ανοίξει την όρεξη. Σε πάω που γουστάρει. Μα ανοίξει την όρεξη, ρε Τρέγια. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς φίλους που μας αγαπάνε και μας υποστηρίζουν. Έτσι. Να είναι όλοι καλά. Να προτιμάτε τις επιχειρήσεις εδώ που στηρίζουν εκπομπές, παιδιά. Έτσι. Και να μας ακούτε και να επισκέπτεστε και τους φίλους υποστηρικτές. Να ευχαριστήσουμε άλλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος και σήμερα στο 107,4. Συμμετοχή για την ακρόαση. Στο ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια, το Βασίλη Καβαδία, τον ηχολήπτη μας. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Δευτέρα. Τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, νίκες στις ομάδες σας. Και να ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Ακολουθούν τα παιδιά με το. Πώς το λένε, Express, Night Express. Express το μεσονυχτίο το έκανε. Midnight Express. Midnight Express. Με τον Στέφανο και τον Διονύση. Το ξενυχτάνε και αυτοί μέχρι όσο πάει. Το τραβάνε, δεν ξέρω. Το τραβάνε. Εδώ μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μια όμορφη εκπομπή από τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο. Λοιπόν, από μένα, τον Τάσο και τον Βασίλη, καλό βράδυ να έχετε. Outfitters.